Προς το παρόν, λοιπόν, να σας καλωσορίσω. Θέλω να βάλω, πατήστε μια στιγμή, θα μοιραστώ λίγο ένα PowerPoint που έχω εδώ, το οποίο θέλω να το βλέπετε. Και επίσης, να σας ζητήσω να κλείσετε τις κάμερες, για να μην επιβαρύνουμε το δίκτυο, για να είμαστε σίγουρα εντάξει, που σημαίνει και τα μικρόφωνα, που σημαίνει τα δύο πρώτα κουμπιά να είναι κόκκινα. Δηλαδή το κουμπί με το μικρόφωνο και το κουμπί με την κάμερα να είναι κόκκινα. Και να είμαστε σίγουροι ότι είναι κλειστά. Το πρέπει να το πω, είναι το πρώτο πράγμα γενικά που πρέπει να προσέχουμε, να είναι κόκκινα τα κουμπιά, γιατί πολλές φορές έχουν γίνει ατυχήματα και κάποιος έχει αφήσει το κουμπί το ένα από τα δύο να μην είναι κόκκινο, να είναι ενεργό δηλαδή. Με αποτέλεσμα στο τέλος να συμβεί καμιά τραβή που λέμε και να ακουστούν πράγματα που πιθανόν δεν θα ήθελε και ίδιος να ακουστούν. Και δεν ξέρω αν έχετε δει, το τελευταίο καιρό κυκλοφορούν και βίντεο αντίστοιχα με τέτοιου είδους λάθη που έχουν γίνει και θα αυξηθούν, έχω την πεποίθηση, ότι θα συμβεί το επόμενο διάστημα. Επειδή μου έχει τύχει και εμένα το συγκεκριμένο πράγμα, σας το λέω, επίσης να ξέρετε, σε περίπτωση που γίνει κάτι και κάτι πάθει ο υπολογιστής, χτύπα ξύλο, πέσει το ρεύμα ή οτιδήποτε άλλο, ή οτιδήποτε, και βγείτε έξω, δηλαδή σας πετάξει έξω που λέμε το εργαλείο ή τέλος πάντων ο υπολογιστής, όταν ξανασυνδεθείτε, πράγμα το οποίο μπορεί να γίνει σε δευτερόλεπτα ή αργότερα, συνδέεστε με το μικρόφωνο ανοιχτό. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, προσέξτε το, αυτό σημαίνει στην αποσύνδεση. Έτσι. Προσέξτε το λιγάκι για να μην έχουμε τέτοια θέματα. Εγώ τώρα σας έχω αφήσει επίτηδες να έχετε τα μικρόφωνα, να μην σας τα κλείσω στην είσοδο, γιατί θέλω επίτηδες να δώσω την αίσθηση ότι πρέπει ο καθένας να είναι υπεύθυνος για τα μικρόφωνα του. Παράλληλα όμως, όπως ξέρετε, όσοι έχετε ασχοληθεί, μπορώ να κλείνω εγώ τα μικρόφωνα ολονών, αλλά δεν μπορώ να τα κλείνω μόνιμα. Οπότε, σε περίπτωση που γίνει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να το λέω και θα πρέπει με κάποιο τρόπο να το κλείνω. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες δεοντολογίας, τους οποίους πρέπει να πούμε και να λέμε κάθε φορά με τους μαθητές όταν ξεκινάμε. Οι οποίοι κανόνες λένε τα εξής. Πρώτο, το θέμα της βιντεοσκόπησης. Η βιντεοσκόπηση δεν επιτρέπεται εκτός και αν υπάρχει προηγούμενη συμφωνία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τώρα που είμαστε εμείς εδώ, εγώ το βιντεοσκοπώ αυτό το μάθημα, ας πούμε, το σεμινάριο που κάνω. Το λέω για να είστε ενήμεροι. Ο λόγος που το κάνω είναι για να έχετε τη δυνατότητα να το παρακολουθήσετε όσοι για κάποιο λόγο δεν έρθουν. Επειδή μου στέλνουν συνέχεια μηνύματα, πού είναι το βίντεο, γιατί θέλουμε να το δούμε. Παράλληλα όμως να ξέρετε ότι σε περίπτωση που δεν το πεις καθόλου ή σε περίπτωση που πεις το αντίθετο, δηλαδή ότι σας το λέω ότι η βιντεοσκόπηση δεν επιτρέπεται, να ξέρετε ότι όποιος το βιντεοσκοπήσει και το δημοσιοποιήσει έχει πολύ αυστηρές κυρώσεις. Είναι ένα πράγμα λοιπόν που πρέπει στους μαθητές να το λέμε. Γιατί όταν είμαστε στο διαδίκτυο δεν ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται, ποιος ακριβώς ακούει ή ποιος θα ακούσει. Οπότε να προσέχουμε τι λέμε. Λοιπόν, ένα θέμα αυτό πρέπει να το λέμε στην αρχή. Ένα δεύτερο. Για να μπορούμε να μιλήσουμε, το σωστό είναι να ζητάμε το λόγο. Για να ζητήσουμε το λόγο, υπάρχει το εργαλείο μας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε το λεγόμενο χεράκι. Το χεράκι βρίσκεται στο όνομα του καθενός δεξιά και το όνομα του καθενός είναι στο πάνω μέρος, το πάνω δεξί μέρος της οθόνης μας, αν έχουμε ενεργοποιήσει το κουμπί αυτό που λέει participant, το δύο από τα μπλε, το πρώτο το αριστερό από τα μπλε. Αν λοιπόν αυτό το κουμπί είναι ενεργοποιημένο, στο δεξί μέρος της οθόνης είναι μία λίστα με τους συμμετέχοντες αυτή τη στιγμή. Οπότε σε αυτή τη λίστα με τους συμμετέχοντες, το πρώτο ή το δεύτερο είναι το όνομά σας, κοιτάτε δίπλα έχει ένα χεράκι. Καθώς είμαστε έτσι αυτή τη στιγμή, άμα θέλετε πατήστε το χεράκι μία να δούμε τι δουλεύει, να ξέρετε ότι το χεράκι όταν γίνεται μπλε, τότε εγώ το βλέπω θυκωμένο, δηλαδή είναι σαν να μου ζητάει κάποιος το λόγο. Όταν το χεράκι δεν είναι μπλε και είναι μαύρο, τότε εγώ δεν το βλέπω καθόλου. Οπότε μπορώ να δω μόνο τα χεράκια που είναι μπλε. Οπότε πατήστε λίγο να κάνετε τα χεράκια μπλε, όπως είμαστε εδώ τώρα. Ένα δεύτερο πράγμα που είναι ενδιαφέρον είναι ότι δίπλα σε κάθε όνομα, αριστερά μάλλον από κάθε όνομα, βρίσκεται ένα συμβολάκι που στους πιο πολλούς είναι το σύμβολο των ακουστικών. Αυτό σημαίνει ότι ο συνάδελφος ο συγκεκριμένος ή ο μαθητής, ό,τι είναι, μπαίνει με υπολογιστή. Υπάρχει όμως και μία περίπτωση, άμα κοιτάξετε κάπου,
έχει ένα σύμβολο κινητού τηλεφώνου. Σημαίνει ότι ο συγκεκριμένος, η συγκεκριμένη συνάδελφος, σε συγκεκριμένη περίπτωση, παίρνει με κινητό. Δεν ξέρω αν έχετε προσέξει, αν έχετε κάνει μάθημα με τους μαθητές. Η αναλογία με τους μαθητές είναι 50-50. Πιθανόν και πιο πολλά να είναι τα κινητά από τους υπολογιστές. Εμείς τώρα οι καθηγητές έχουμε πιο πολλά, χρησιμοποιούν πιο πολύ τους υπολογιστές. Υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι οι οποίοι έχουν το όνομά τους επί δύο. Δηλαδή, αντί να έχουν μικρό όνομα και επίθετο, έχουν δύο φορές το ίδιο όνομα. Αυτό συμβαίνει γιατί δεν έχουν κάνει ρύθμιση που αποδεχτήκανε τη σύνδεση με το Υπουργείο. Κανονικά, μόλις κάνεις τη σύνδεση με το Υπουργείο, δηλαδή μόλις απαντήσεις το συγκεκριμένο mail και πάρεις δικό σου δωμάτιο, το όνομά σου είναι δύο φορές το mail σου. Δηλαδή το δικό μου που είναι το mail μου είναι John Georgiakis, παπάκι κτλ. Το όνομά μου ήταν John Georgiakis, John Georgiakis. Αντίστοιχα είναι και εσάς. Αλλά μπορούμε να το διορθώσουμε και θα πούμε σε λίγο πώς. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Κοιτάξτε το εξής. Αριστερά υπάρχει στο αριστερό μέρος της οθόνης σας, αν πάτε το ποντίκι, θα δείτε ότι υπάρχει ένα μενού, το οποίο μενού είναι σημαντικό, γιατί καθορίζεται το μέγεθος αυτό που βλέπετε. Δεν είμαι εγώ υπεύθυνος. Ο presenter, εγώ είμαι ο παρουσιαστής αυτή τη στιγμή. Δεν είναι ο παρουσιαστής υπεύθυνος για το πόσο μεγάλα είναι τα κείμενα ή τις φωτογραφίες που δίνει στους μαθητές. Οι μαθητές μπορούν να το ρυθμίσουν μόνοι τους, πηγαίνοντας το συν και πλην στην παλέτα αυτήν αριστερά. Και μπορείτε λοιπόν να πατήσετε το συν να μεγενθύνετε αυτό που σας δείχνω και μπορείτε μετά, αν γίνει πολύ μεγάλο, να το πιάσετε με το ποντίκι, με το αριστερό κουμπί του ποντικού και να το κουνήσετε δεξιά-αριστερά. Οπότε μπορείτε να μεγενθύνετε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης θέλετε ή να τη μικρύνετε αντίστοιχα. Επίσης, το πάνω μέρος δεξιά, άμα πάτε, εκεί που δείχνει το πελάκι, υπάρχουν κάποια συμβολάκια που δείχνουν το πώς χρησιμοποιούμε την οθόνη μας, τι είδους δηλαδή προβολή έχουμε. Το δεξί-δεξί είναι μια προβολή η οποία λέγεται floating, δηλαδή γεμίζει εικόνα όλο το παράθυρο, και τα διάφορα μενού επιπλέον, δηλαδή μπορείς να τα πιάσεις και να τα βάλεις όπου θέλεις εσύ. Κάποιοι χρησιμοποιούν αυτή την προβολή γιατί τους εξυπηρετεί. Κάποιοι άλλοι που θέλουν πιο δομημένα πράγματα χρησιμοποιούν μία από τις τρεις αριστερά, και όχι αυτήν τη δεξιά-δεξιά, οι οποίες τρεις δίνουν δυνατότητα ανάλογα με τις δυνατότητες που σχετίζονται με τον αριθμό των καμερών και πώς εξυπηρετεί κάποιος να βλέπει. Αν ας πούμε αυτή τη στιγμή κάναμε μάθημα με πολλά άτομα, και το μόνο που θέλαμε να κάνουμε είναι να αλληλεπιδράσουμε με τους μαθητές μας, να τους βλέπουμε, να μας βλέπουν και να μιλάμε μεταξύ μας. Αυτό που θα συνέφερε θα είναι να πάρουμε από τα τρία εκείνα πάνω το δεξί, που σημαίνει ότι θα έχουμε ένα πλέγμα καμερών, 25 κάμερες, οπότε θα βλέπαμε 25 παιδάκια και θα μιλούσαμε με αυτά. Αυτό είναι το καλύτερο που προτείνεται να κάνουμε, αν η δουλειά μας περιλαμβάνει πολύ διάλογο. Αν το κομμάτι δηλαδή, που θέλουμε να ο περισσότερος χρόνος ή εκείνη τη στιγμή, εν πάση περιπτώσει, χρησιμοποιούμε πολύ το διάλογο. Αν όμως θέλουμε να κάνουμε προβολή, εγώ αυτή τη στιγμή κάνω προβολή, την προβολή λοιπόν θα πρέπει με κάποιο τρόπο να κρατήσουμε το κύριο χώρο για την προβολή. Οπότε θα χρησιμοποιήσουμε τα δύο αριστερά, ένα από τα δύο αριστερά, που και τα δύο αυτά έχουν την προβολή και πολλά παραθυράκια με οθόνες ή ένα παραθυράκι μόνο με οθόνες. Όπως θέλει ο καθένας. Απλώς για να σας πω ότι από εκεί ρυθμίζονται αυτά για να τελειώσουμε. Γιατί πολλές φορές φτάνουμε μέχρι το τέλος μιας παρουσίασης και κάποιος τον ανακαλύπτει στο τέλος και λέει: Κοίτα να δεις τι ήταν αυτό. Λοιπόν, πριν θέλω να σας πω λιγάκι τη δομή που θα ακολουθήσουμε, να συστηθώ για όποιους συναδέρφους δεν με ξέρουν. Ονομάζομαι Τζορτζάκης Γιάννης, είμαι πολιτικός μηχανικός. Οι μεταπτυχιακές μου σπουδές είναι γύρω από την ηλεκτρονική μάθηση. Οπότε με αυτή την έννοια το που συμβαίνει τώρα δεν μου είναι τελείως πρωτόγνωρο, καθώς με αυτά τα θέματα γενικώς ασχολούμαι. Όχι όμως με αυτό ακριβώς που κάνουμε τώρα, που είναι λίγο διαφορετικό και θα σας το εξηγήσω. Τα τελευταία χρόνια, πριν το 2012 δηλαδή περίπου, ήμουν σχολικό σύμβουλο στην Κρήτη και τώρα είμαι συντονιστής εκπαιδευτικού έργου στην Τρίπολη, από όπου και σας μιλάω αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, αρκετά με μένα, πάμε λίγο παρακάτω. Η δομή της παρουσίασης θα είναι ως εξής. Θα σας πω μερικά πράγματα σχετικά με τις συνδέσεις για να ξεκαθαρίσουμε το θέμα των συνδέσεων. Μετά από αυτό, οποιοδήποτε θέλει να ρωτήσει κάτι για τις συνδέσεις θα το κάνει.
Μετά θα δείξω μερικά πράγματα για το εργαλείο, θα δουλέψουμε μαζί μερικά πράγματα και στο τέλος θα ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Κυρίως σκοπός αυτής της συνάντησης της σημερινής, η οποία δεν είναι θεσμική, το ξαναλέω, έτσι, δηλαδή θα μπορούσε τυχαία νίκη με συντονιστής εκδοτικού έργου, γιατί δεν είστε στην ευθύνη μου εσείς, ή εν πάση περιπτώσει περισσότεροι μάλλον δεν είστε στην ευθύνη μου, αλλά το κάνω επειδή σας γνωρίζω από παλιά, επειδή έχετε εκφράσει ενδιαφέρον για να σας στέλνω υλικό για την τεχνολογία, που είναι το αγαπημένο μου μάθημα, παρόλο που ασχολούμαι και με άλλα, αλλά είναι το αγαπημένο μου μάθημα αυτό. Οπότε, με αυτή την έννοια σας έχω καλέσει εδώ. Με ενδιαφέρει λοιπόν να πούμε μερικά πράγματα για το εργαλείο, να πούμε και μερικά πράγματα για την παιδαγωγική αξιοποίηση του εργαλείου. Όχι για το μάθημα της τεχνολογίας. Το μάθημα της τεχνολογίας, αν θέλετε, στο τέλος μπορείτε να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Άλλα όμως είναι τα που θέλω να πούμε οπωσδήποτε σήμερα. Λοιπόν, ας υποθέσουμε ότι είναι ένας μαθητής και πρέπει, θέλει να μπει να παρακολουθήσει το μάθημα. Τι χρειάζεται? Η απάντηση είναι, χρειάζεται μόνο ένα σύνδεσμο. Τίποτα άλλο. Το λέω επειδή συνεχώς παίρνω mail, επειδή κάνω τέτοιου είδους επιμορφώσεις αρκετές τον τελευταίο καιρό, παίρνω mail από συναδέλφους και μου λένε, δεν έχω γραφτεί ακόμα στο Υπουργείο και δεν μπορώ να. Μα δεν χρειάζεται να γραφτείς πουθενά. Το μόνο που χρειάζεται είναι ένα σύνδεσμος, όπως και ο μαθητής. Ένα σύνδεσμος λοιπόν, κάνεις κλικ στο σύνδεσμο και επειδή ο σύνδεσμος είναι προφανώς ιντερνετικός σύνδεσμος, οδηγείς σε αυτή τη σελίδα. Αυτή η σελίδα λοιπόν, αυτό που γράφει στο πάνω μέρος, ο Γιάννης Τζορτζάκης Personal Room, είναι το όνομα του δωματίου του δικού μου. Αν το δωμάτιό μου δεν ήταν δικό μου και ήταν κάποιο άλλο, θα λέγει κάποιο άλλο όνομα εκεί. Αυτό το όνομα ρυθμίζεται. Και αν προσέξετε στη συγκεκριμένη περίπτωση, το δικό μου δωμάτιο δεν ονομάζεται τώρα πλέον Personal Room. Ονομάζεται Γιάννης Τζορτζάκης ηλεκτρονική τάξη. Θα μπορούσε όμως να ονομάζεται όπως θέλουμε. Τι κάνει λοιπόν ο μαθητής τώρα? Με το που μπαίνει σε αυτή τη σελίδα, του δίνονται δύο δυνατότητες. Εμφανείς δυνατότητες. Η μία δυνατότητα είναι να κατέβει αυτή η εφαρμογή Α που λέει. Κατεβάζω την εφαρμογή WebEx. Και μάλιστα αυτή η εφαρμογή πάει κατεβαίνει αυτόματα, δηλαδή κάθεται στο κάτω μέρος αριστερά, αν έχει το Chrome, αν έχει το Mozilla, πάει πάνω δεξιά. Και από τη στιγμή λοιπόν που διαλέξει αυτή την εφαρμογή, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο να κάνει. Κάνει κλικ, φορτώνει η εφαρμογή και μπαίνει στο δωμάτιο όπως θα δείτε μετά. Αν τώρα για κάποιο λόγο δεν μπορεί η εφαρμογή να κατέβει, αν χρησιμοποιεί κανένα σύστημα Linux ή τίποτα περίεργα και δεν μπορεί να το κάνει αυτό με τίποτα, τότε σε αυτή την περίπτωση θα πατήσει τη β' επιλογή ή που λέει Join from your browser, θα συνδεθεί λοιπόν με το browser και θα μπει πάλι στο δωμάτιο με μειωμένε όμω δυνατότητε. Θα τις πούμε σε λίγο. Το σωστό λοιπόν είναι να κάνεις το Α. Υπάρχουν όμως και άλλα δύο πράγματα που μπορείς να κάνεις. Το ένα είναι αυτό, δηλαδή να πας σε εκείνο το μικρό κυκλάκι που σου δίνει όλες τις πληροφορίες για να συνδεθείς τηλεφωνικά. Η τηλεφωνική σύνθεση είναι μια χαρά, λειτουργεί. Δυστυχώς όμως είναι μόνο τηλεφωνική. Δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει πολλές φορές την τηλεόραση που κάνουν όλοι συνδέσεις από απόσταση και κάνουν και παλιά, αλλά τώρα ακόμα περισσότερο. Βλέπετε κάποια στιγμή κάτι γίνεται και χάνεται η εικόνα. Μετά όμως κάτι αλλάζει και η εικόνα μπορεί να κολλήσει, αλλά ο ήχος ακούγεται πολύ καλά. Ο λόγος για τον οποίο συμβαίνει αυτό είναι γιατί έχουν βάλει στον άνθρωπο που παίρνει συνέντευξη ή που μιλάει, βάλει δύο μικρόφωνα. Το ένα μικρόφωνο είναι αυτό που συνδέεται με τον υπολογιστή, όπως συνδεόμαστε εμείς τώρα αυτή τη στιγμή, και το άλλο μικρόφωνο είναι ένα τηλέφωνο, ένα απλό τηλέφωνο. Οπότε μιλάει από δύο πηγές. Μία πηγή είναι αυτή που μιλάει όπως μιλάω εγώ τώρα, αλλά έχει και ένα τηλέφωνο δίπλα. Το έχει το τηλέφωνο για backup. Το τηλέφωνο λοιπόν λειτουργεί πολύ καλά, έχει δοκιμαστεί, το έχω δοκιμάσει και ο ίδιος και πολλοί άλλοι. Βέβαια, αν είσαι μόνο με το τηλέφωνο, ακούς μόνο τη φωνή. Γίνεται. Και τέλος υπάρχει και η εξής επιλογή, να χρησιμοποιήσεις το κινητό. Για να χρησιμοποιήσεις το κινητό, υπάρχει μια εφαρμογή συγκεκριμένη, την κατεβάζεις, ονομάζεται WebEx Meeting, όπως ονομάζεται, δηλαδή, ονομάζεται η εφαρμογή που βλέπουμε κι εμείς. Έχει λίγο διαφορετικά μενού, αλλά γενικώς λίγο πολύ τα έχει όλα. Κάνα δύο πραγματάκια του λέγουν. Μπορεί πάντως άνετα ένας μαθητής να κάνει τη δουλειά του από εκεί, βέβαια σε πολύ μικρό μέγεθος και με κάποιους περιορισμούς τέτοιου τύπου. Όχι ότι δεν μπορεί να. Πιθανόν μπορεί να γράψει πιο δύσκολα, αλλά υπάρχουν άλλα πράγματα που μπορεί να τα κάνει πιο εύκολα. Θα σας πω σε λίγο. Επίσης, για να συνδεθεί κάποιος με εφαρμογή κινητού για να βλέπει την εικόνα, θα το κάνει από το σπίτι του με Wi-Fi ή από κάπου αλλού. Αν όμως δεν είναι σπίτι του και είναι έξω, θα
πρέπει να το κάνει με δεδομένα κινητής τηλεφωνίας. Τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας έχουν κάποιο κόστος, αλλά οι συγκεκριμένες πλατφόρμες που δουλεύει το Υπουργείο αυτή την περίοδο είναι δωρεάν, γιατί το Υπουργείο έκανε μια συμφωνία με τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. Οπότε ο μαθητής δεν πληρώνει κάτι για να συνδεθεί στις συγκεκριμένες πλατφόρμες, ξαναλέω, του Υπουργείου. Το WebEx είναι μία από αυτές, το eClass, το eMe, το σχολικό δίκτυο, το φωτόδεντρο, ο Έσοπος και πολλά άλλα είναι από αυτά που ο μαθητής δεν πληρώνει. Πού πληρώνει όμως ο μαθητής? Πληρώνει στην περίπτωση που ακόμα και μέσα στις πλατφόρμες αυτές υπάρχει σύνδεσμος που πάει έξω από τις πλατφόρμες. Δηλαδή, αν κάποιος φτιάξει ένα eClass, το γεμίσει με συνδέσμους για YouTube και μπαίνει ο μαθητής εκεί και πηγαίνει και παρακολουθεί το YouTube μέσω του eClass, επειδή συνδέεται στο YouTube, πληρώνει δεδομένα. Τα που έρχονται από το YouTube τα πληρώνει. Οπότε θα πρέπει να του το πείτε αυτό για να το ξέρει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ο μαθητής λοιπόν, με το που επιλέγει κάτι από αυτά, ό,τι και να είναι, του ζητάει τα στοιχεία του. Τα στοιχεία που του ζητάει είναι εικονικά. Δεν έχει σημασία αν τα στοιχεία του είναι πραγματικά. Δεν υπάρχει κανένας είδους πιστοποίηση των στοιχείων του. Και αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους χρησιμοποιεί, προτείνει το Υπουργείο το WebEx, γιατί δεν ζητάει πραγματικό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κανένας είδους. Αν λοιπόν ο μαθητής γράψει εκεί Γιώργος και από κάτω στο mail γράψει κάτι που δεν υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, όχι πραγματικό mail, θα μπει κανονικά και θα γραφτεί με το όνομα Γιώργος. Εμείς θα τον βλέπουμε στους participants σαν το όνομα Γιώργος. Αν κοιτάξετε εκεί που βρίσκομαι εγώ, στο πάνω μέρος των participants, υπάρχει και κάποιος administrator. Ο administrator είναι ένας δεύτερος λογαριασμός δικός μου πάλι, εδώ, ο οποίος μπήκε σαν μαθητής, χωρίς να δηλώσει τίποτα άλλο βέβαια, μόνο το όνομα administrator, και τον ονόμασε administrator γιατί του έδωσα τη δυνατότητα, το δικαίωμα αυτού να είναι host, να είναι δηλαδή ο ιδιοκτήτης της αίθουσάς μου. Ο ιδιοκτήτης της αίθουσάς μου, δηλαδή στην πραγματικότητα τώρα αυτή τη στιγμή, είναι κάποιος μαθητής, θα μπορούσε να είναι, που του έδωσε αυτό το δικαίωμα. Το γιατί το έκανα αυτό θα σας το εξηγήσω στο τέλος, είναι λίγο πιο προχωρημένο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θέλω να καταλάβετε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα να είναι γραμμένος οπουδήποτε μαθητής για να μπει, ούτε ο καθηγητής για να μπει όταν παρακολουθεί όπως παρακολουθείτε εσείς. Λοιπόν, την επόμενη φορά που συνδέεται ο μαθητής, εμφανίζεται αυτή η οθόνη και επειδή έχει ήδη εγγραφεί στην περίπτωση Α που σας είπα, να θυμίζω, η περίπτωση Α είναι αυτό αριστερά κάτω, που λοιπόν έχει επιλέξει την αριστερή εφαρμογή, το WebEx ISE. Κάθε φορά που συνδέεται, πατάει πάνω στο πάνω βελάκι αυτό που λέει άνοιγμα Cisco WebEx Meeting και τελείωσε το. Και μπαίνει. Πού μπαίνει λοιπόν? Μπαίνει σε μια αίθουσα, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το δωμάτιο που λέμε, πατάει το Start και μπαίνει. Εδώ λοιπόν, πριν μπει, και το λέω και σε εσάς, πρέπει να ρίχνετε μια ματιά σε αυτό το βελάκι το κόκκινο το κάτω, αν είναι σωστά το να χρησιμοποιεί τον ήχο από τον υπολογιστή, αν η ρύθμιση είναι σωστή σε εκείνο το σημείο. Σε περίπτωση που κάποιος μπει και δεν έχει ήχο, αν ας πούμε είναι κάποιος τώρα και δεν με ακούει, με βλέπει κανονικά αλλά δεν με ακούει, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει βέβαια είναι να κοιτάξει τα ακουστικά του, μήπως δεν είναι στην κατάλληλη θέση κτλ. Το δεύτερο όμως είναι θα πρέπει να σκεφτεί μήπως δεν είδε αυτό το πράγμα. Αν λοιπόν ό,τι και να κάνει δεν μπορεί να με ακούσει, γιατί υπάρχουν κάποιες άλλες ρυθμίσεις, τότε πρέπει να βγει και την επόμενη φορά που θα ξαναμπεί να κοιτάξει εκεί. Πότε τα αλλάζουμε αυτό? Όταν για κάποιο λόγο έχει χαλάσει κάτι στον υπολογιστή μας, δεν μπορεί ο ήχος να παίξει και δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι γίνεται, τότε σε εκείνο το σημείο μπορούμε να επιλέξουμε πάλι σύνδεση μέσω τηλεφώνου. Οπότε θα κάνουμε αυτό που κάνουν και στην τηλεόραση οι επαγγελματίες, δηλαδή θα βλέπουμε με την οθόνη και θα αλληλεπιδρούμε με τους μαθητές από την οθόνη, αλλά ταυτόχρονα θα έχουμε και μια γραμμή τηλεφώνου δίπλα, έστω σε ανοιχτή ακρόαση, και θα μπορούμε να μιλάμε από εκεί. Λοιπόν, επίσης, υπάρχει και μία ρύθμιση δεξιά, δηλαδή εδώ αριστερά βλέπετε το βελάκι κάτω που λέει χρησιμοποιείς το computer audio. Δεξιά όμως έχει ένα άλλο γραναζάκι που λέει ρυθμίσεις, που μπορούμε να ελέγξουμε πριν μπούμε αν δουλεύει το μικρόφωνο, αν δουλεύει το μεγάφωνο, πόσο δυνατά δουλεύουν κτλ. Κάθε φορά λοιπόν πριν μπούμε, ας ρίξουμε μια ματιά σε αυτά, δεν είναι τίποτα, για να σιγουρευτούμε ότι δουλεύουμε καλά. Λοιπόν, αυτά σχετικά με τους μαθητές. Αν είμαι καθηγητής τώρα, υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Είμαι καθηγητής που του έχει και στείλει το Υπουργείο την πρόσκληση για το activation, όπως το λέμε έτσι, κωδικά μεταξύ μας, ή είμαι καθηγητής που δεν του έχει ακόμα στείλει το Υπουργείο την πρόσκληση.
παρένθεση εδώ να ανοίξω, να σας πω ότι αυτή η πρόσκληση έρχεται στο email το οποίο βρισκόμαστε εμείς, φαινόμαστε στο σχολικό δίκτυο, στο MySchool, στο SchoolGR, στο MySchool. Αν λοιπόν κάποιος έχει δηλώσει λάθος email στο MySchool ή αν δεν έχει δηλώσει email στο MySchool, δεν πρόκειται να έχει πρόσκληση από το Υπουργείο. Αν για οποιοδήποτε λόγο η πρόσκληση έχει καθυστερήσει, παίρνουν ένα τηλέφωνο στο help desk και μας το στέλνουν γρήγορα, συνήθως την επόμενη μέρα. Λοιπόν, κλείνει η παρένθεση. Αν είμαι λοιπόν ο καθηγητής και έχω πάρει το activation, τότε σημαίνει ότι κατεβάζω μια άλλη εφαρμογή, τη που βλέπετε δεξιά, που πιο πολλοί από εσάς τώρα την εφαρμογή έχετε, που για να την κατεβάσετε εμφανίζεται κάποια στιγμή στο κάτω μέρος του mail του Υπουργείου αυτό το Cisco Webex Meetings Desktop Application. Τότε λοιπόν είναι εφαρμογή υπολογιστή. Δεν είναι μια επέκταση στο browser, όπως ήταν το προηγούμενο που σας έδειξα για τους μαθητές. Οπότε έχουμε αυτό το ασπρόμαυρο παράθυρο με το οποίο συνδεόμαστε. Δεν έχει καμία διαφορά αν συνδεθούμε από εδώ ή αν συνδεθούμε με το άλλο όπου συνδέονται οι μαθητές. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Τη στιγμή που έχουμε γραφτεί και μας ξέρει, είτε συνδεθούμε από εδώ είτε συνδεθούμε από εκεί, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα για μας. Δεν υπάρχει καμία διαφορά, ούτε καλύτερη ούτε χειρότερη. Αν έχουμε όμως αυτό το παράθυρο που σας δείχνω τώρα, για να ξεκινήσουμε το δικό μας μάθημα, πατάμε το Start a Meeting, το μεγάλο πράσινο κουμπί, το που δείχνει το βελάκι. Αν πάλι θέλουμε να πάμε σε ένα meeting κάποιου άλλου, τότε ακριβώς από κάτω από το Join a Meeting, ακριβώς από κάτω έχει ένα οβάλ παράθυρο, το οποίο αντιγράφουμε το σύνδεσμο του αλλού και πατάμε, εμφανίζεται το κουμπάκι που λέει Join. Πατάμε λοιπόν το Join και πάμε. Ακόμα καλύτερα, αν δεν έχουμε όλο αυτό το μακρινάρι που είναι ο σύνδεσμος και ή θέλουμε να πούμε σε έναν που βρίσκεται δίπλα μας, έλα και εσύ πήγε εκεί και δεν έχουμε τώρα να το γράψουμε ή να θυμηθούμε πώς είναι ο σύνδεσμος, να ξέρουμε ότι κάθε δωμάτιο έχει ένα κωδικό αριθμό, 9 ψήφιο. Οπότε αυτό το 9 ψήφιο αριθμό να τον βάλουμε εκεί, πάλι και πατήσουμε Join, θα πάει μια χαρά. Λοιπόν, αυτά είναι τα θέματα που σχετίζονται με τη σύνδεση. Αυτή τη στιγμή λοιπόν θέλω να μου πείτε, όποιος έχει οποιαδήποτε ερώτηση που σχετίζεται με τη σύνδεση, να μου την κάνει τώρα για να κλείσουμε το θέμα των συνδέσεων, για να προχωρήσουμε παρακάτω. Θα γυρίσω μία πίσω. Αυτό που βλέπετε αριστερά, ναι. Disco Webex Meetings Desktop App, έχει από κάτω ένα download σε γαλάζιο φόντο. Ναι, ναι. Αυτό λοιπόν βρίσκεται στο κάτω μέρος του mail που μας στέλνει το Υπουργείο. Αλλά ακόμα και αν το γράψουμε στο ίντερνετ, θα το βρούμε αυτό. Αν πατήσουμε το download, ναι, κατεβαίνει η εφαρμογή. Προσέξτε μόνο, γιατί εδώ πέρα έχουν γίνει κάποια λάθη από συναδέλφους που δεν ξέρανε παλιότερα και βιαστήκανε λίγο. Αν ας πούμε, το δικό σας mail είναι το όνομά σας και τελειώνει σε, πούμε, Hotmail, λέω τώρα. Αυτό είναι το mail που ξέρει το SchoolGR, το MySchool, συγγνώμη. Αν στο MySchool έχετε γραφτεί με ένα email το οποίο ονομάζεται john@hotmail.com και πάμε και κατεβάσουμε αυτή την εφαρμογή πριν μας στείλει το Υπουργείο την πρόσκληση και γραφτούμε με αυτό το Hotmail, ουσιαστικά είναι σαν να το καίμε το mail μας. Δηλαδή μετά το Υπουργείο δεν μπορεί να μας στείλει τη δική του... Δεν μπορεί να μας γράψει στο δικό του. Δηλαδή εμείς γραφόμαστε μέσα στο Cisco Webex. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα όμως με το Υπουργείο, το Cisco Webex. Τι πρέπει να κάνουμε. Ναι, σε αυτή την περίπτωση λοιπόν στέλνουμε ένα μήνυμα στο help desk. Δεν θα είμαστε οι πρώτοι ούτε οι τελευταίοι. Είναι εκατοντάδες εκπαιδευτικοί που είναι σε αυτή την περίπτωση. Οπότε στέλνουμε ένα μήνυμα και τους λέμε, ξέρετε, συνέβη αυτό και θέλω να μου στείλετε την πρόσκληση στο τάδε mail. Τους δίνουμε δηλαδή μια άλλη εναλλακτική. Οπότε αυτή την επόμενη μέρα, την μεθεπόμενη, μας στέλνουν πάλι πρόσκληση στο mail που τους ζητήσαμε. Ωραία. Εντάξει. Σας ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Παρακαλώ. Λοιπόν, άλλη ερώτηση υπάρχει σχετικά με τις συνδέσεις. Ωραία. Γιατί εδώ πέρα από κάτω γράφει και με μικρά γραμματάκια sign in, με μπλε γραμματάκια. Ακόμα και εδώ λοιπόν, αν έχουμε πατήσει μια φορά sign in, έχουμε γραφτεί με το όνομά μας το κανονικό και το mail μας το κανονικό, κάθε φορά που θα πάμε να μπούμε, θα μας βάζει με το ίδιο γιατί έχουμε πατήσει το sign in. Εκεί λοιπόν, γιατί λέει, έχουμε account. Αν λοιπόν θέλουμε να αλλάξουμε, γιατί συμβαίνει και αυτή η περίπτωση, μπορεί να μας βάζει με το όνομά μας, αλλά να θέλουμε με αυτόν τον υπολογιστή να συνδεθεί ο γιος μας, ο άντρας μας, κάποιος άλλος. Και μας βάζει με το όνομα το δικό μας.
Οπότε, για να μπορέσεις να το κάνεις ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, πρέπει εδώ να πατήσεις sign out. Αν έχεις γραφτεί, θα σου λέει sign out. Δηλαδή, να ξεγραφτείς και να ξαναγραφτείς. Τέλος πάντων, δοκιμάστε το αυτό. Ναι, 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 ναι. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να ρωτήσω με την εφαρμογή κινητού, πώς είναι η διαδικασία. Το ίδιο πράγμα είναι. Κατεβάζεις μια... Ναι, κατεβάζεις εφαρμογή όμως εκεί, έτσι. Γιατί από το κινητό μπορεί κάποιος να συνδεθεί και με browser, δηλαδή με τον ίδιο τρόπο που δείχνω τώρα, απλώς μέσω του κινητού. Εγώ δεν λέω αυτό όμως, γιατί αν συνδεθείς έτσι, δεν θα δουλεύεις όπως θα μπορούσες. Το κινητό, όποιος έχει μικρόφωνο, στο κλείσει λίγο, όποιος έχει μικρόφωνο ανοιχτό, το κινητό έχει μια πολύ ωραία εφαρμογή που ξέρει ότι είναι κινητό και έχει τα μενού του λίγο αλλιώς ώστε να εκμεταλλεύεται το οθόνη του κινητού. Ωραία. Εφαρμογή. Δηλαδή, πας στο Google Play, όπως το λένε, Play Store, εκεί που κατεβάζουμε τις εφαρμογές, εν πάση περιπτώσει, και γράφουμε WebEx Meetings. Θα το βρούμε και θα το κατεβάσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Άλλη ερώτηση, κάτι? Λοιπόν, να προχωρήσουμε. Ας πούμε λοιπόν τώρα ότι είμαστε καθηγητές. Τώρα είμαστε καθηγητές, έχουμε καταφέρει τη σύνδεση. Εσείς έτσι κι αλλιώς όλοι εδώ πέρα είστε τώρα 57 άτομα και έχετε καταφέρει τη σύνδεση, οπότε είμαστε μια χαρά. Μπαίνουμε λοιπόν στην αίθουσα. Θα σας περιγράφω λοιπόν από εδώ και πέρα εγώ τα πράγματα πώς τα βλέπω εγώ ο καθηγητής. Εσείς λοιπόν τώρα είσαστε μαθητές. Αλλά είσαστε ενδυνάμει καθηγητές όταν έχετε τους μαθητές σας. Ωραία. Οπότε θα λέω και από τη μία μεριά πώς φαίνεται κάτι και από την άλλη μεριά. Παίρνουμε λοιπόν την περίπτωση που είμαι εγώ τώρα ο καθηγητής και βλέπω αυτή την οθόνη. Δύο ενδιαφέροντα παρατηρώ εδώ. Το ένα είναι δεξιά, το μαύρο, που λέει ότι αυτό το meeting είναι κλειδωμένο. Και το αριστερό που σας δείχνω με το κόκκινο βελάκι είναι ο τρόπος για να ξεκλειδώσει. Υπάρχει αυτή η επιλογή λοιπόν που λέει θες να είναι κλειδωμένο ή θες να είναι ξεκλειδωμένο. Το συγκεκριμένο meeting που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, έχω επιλέξει αυτή την επιλογή και είναι ξεκλείδωτο τώρα. Γιατί το έχω κάνει αυτό? Γιατί δεν θέλω να έχω το μυαλό μου συνέχεια να μου χτυπάνε την πόρτα και εγώ να την ανοίγω. Δηλαδή, κάθε τόσο να εμφανίζεται κάποιος και εγώ να με ενδιαφέρει αν θα τον κάνω αποδεκτό ή όχι, γιατί έτσι κι αλλιώς σας κάνω όλους αποδεκτούς. Όταν όμως είμαστε με τους μαθητές, τα πράγματα μπορεί να μην είναι έτσι ακριβώς. Όταν είμαστε με τους μαθητές, μπορεί να θέλουμε αυτή την κατάσταση που βλέπετε τώρα, δηλαδή ο κάθε μαθητής που εμφανίζεται, να μας γράφει εκεί το όνομά του και να λέει περιμένει στο λόμπι. Να λέμε δηλαδή περιμένει έξω από την αίθουσα. Όταν λοιπόν σημαίνει αυτό, πατάμε το κουμπάκι εκείνο το admit και δεχόμαστε το μαθητή και έρχεται μέσα. Για να το δεχτούμε βέβαια το μαθητή, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να τον αναγνωρίζουμε. Και για να τον αναγνωρίζουμε, πρέπει να έχει ένα όνομα που να είναι αναγνωρίσιμο. Εδώ λοιπόν τώρα υπάρχει μια καλή πρακτική, την οποία θα πρέπει να τη συζητήσουμε με τους μαθητές, γιατί αν δεν το κάνουμε αυτό θα έχουμε θέμα. Με τι όνομα θα μπαίνουν οι μαθητές? Την πρώτη φορά μπαίνουν όλοι με ό,τι ονόματα μπορείτε να φανταστείτε, γραμμένα σε γκρίκλεις, με τα μικρά τους ονόματα και όπως να είναι. Αν όμως τους εξηγήσουμε τι γίνεται, τη δεύτερη, τη τρίτη φορά στρώνουν και τα ρυθμίζουν τα πράγματα και είναι πολύ καλά. Τι πρέπει να τους πούμε λοιπόν? Ότι για να μην παιδευόμαστε και ψάχνουμε ποιος είναι ποιος, ή για να μην μπαίνουν μαθητές από τη μία τάξη στο μάθημα της άλλης τάξης, γιατί είναι πολύ, πολύ συνηθισμένο αυτό που να γίνεται. Θα πρέπει με κάποιο τρόπο να λέμε ότι είμαι ο μαθητής του Α1. Μπορεί να μην θέλω να πω ότι είμαι ο Γιάννης Τζουρτζάκης, αλλά μπορώ να πω είμαι ο Γιάννης Σταφ. Ό,τι θέλετε, μία συνεννόηση να κάνετε. Αλλά με κάποιο τρόπο να φαίνεται ποιος μαθητής είναι. Είναι μία καλή πρακτική. Μία δεύτερη καλή πρακτική είναι να αφήνουμε την ώρα μέχρι την ώρα που έχουμε πει ελεύθερη την αίθουσα, αλλά εμείς είμαστε βέβαια εδώ και παρακολουθούμε τι παίρνουμε. Γιατί πάντα έχουμε τη δυνατότητα κάποιον να τον βγάλουμε έξω. Πώς τον βγάζουμε έξω? Πατάμε δεξί κλικ πάνω στο όνομά του και εμφανίζονται μεταξύ των επιλογών που έχουμε. Υπάρχει μια επιλογή που λέει expel, σε αποβάλλω δηλαδή, σε διώχνω. Υπάρχει και μια άλλη επιλογή που λέει σε μετακομίζω, σε μεταφέρω στο lobby, δηλαδή έξω από την πόρτα. Βέβαια, αν το μεταφέρει στο lobby, αν το ξέρετε, δεν κλείνει η οθόνη του. Δηλαδή, μπορεί να τύχει να είναι μαθητής μέσα στο σύστημά μας και να τον βλέπουμε, να είναι η κάμερά του δηλαδή ανοιχτή. Εμείς υποτίθεται τον βγάζουμε έξω στο λόμπι, αλλά η κάμερά του εξακολουθεί και είναι μέσα μαζί με εμάς, έτσι. Το ξέρετε, εμείς θα συμβεί κανένα τέτοιο και είναι, το θεωρήσετε παράξενο. Λοιπόν, υπάρχει και μια δυνατότητα, θα την πούμε αργότερα, με πιο προχωρημένο πράγμα,
να κάνουμε μία ρύθμιση και να κλειδώνει αυτόματα η αίθουσα σε κάποιο χρονικό διάστημα. Πάντως, η δυνατότητα μας δίνεται. Αυτό θέλω να πούμε και να ξέρουμε ότι πρέπει να σκεφτούμε λίγο το θέμα πώς θα αποφασίσουμε να δρούμε. Λοιπόν, το δεύτερο που κοιτάμε. Βλέπουμε το μαθητή, ο οποίος εκεί έχει την εικόνα του, αν δεν έχει την εικόνα του, θα έχει την βιντεοκάμερά του, κάτι από τα δύο θα έχει. Και βλέπουμε και ένα πολύ σημαντικό κουμπί, που είναι αυτό το τρίτο κουμπί, το κουβαδάκι όπως το λέω εγώ, ένα κουβαδάκι που έχει ένα βελάκι προς τα έξω, από το οποίο βγαίνει περιεχόμενο. Αυτό το κουμπί είναι ισοδύναμο με την πρώτη επιλογή στο μενού πάνω που βλέπετε το share, είναι το share content. Δηλαδή το share content, η πρώτη επιλογή του μενού αυτού, είναι ισοδύναμο με το κουβαδάκι. Οι άλλες επιλογές πάνω αριστερά είναι λίγο πιο προχωρημένες και είναι λίγο διαφορετικού προσανατολισμού. Όποιος ενδιαφέρεται θα τα πούμε αργότερα. Το share content όμως είναι το πολύ σημαντικό. Εσείς τώρα δεν έχετε share content. Δεν θυμάμαι αν το έχω επενεργοποιήσει. Εν πάση περιπτώσει, αν τυχόν έχετε share content εκεί, μην το πατήσετε. Αν δηλαδή αυτό είναι μαύρο, μην το πατήσετε καθόλου. Λοιπόν, εγώ λοιπόν που το πατάω, βλέπω αυτά τα πράγματα μέσα. Πρώτο, έχω βάλει με κόκκινο και το έχω γράψει, θα μην το ξεχάσω, πάνω αριστερά, βίντεο με ήχο που βλέπετε εκεί. Μία μόνιμη, μια μόνιμη απορία που έχουμε κάποιοι συνάδελφοι είναι κάθε τόσο δηλαδή, σηκώνεται κάποιος και λέει εγώ δοκίμασα χτες να στείλω στα παιδιά, να βάλω στα παιδιά να ακούσουμε ένα βιντεάκι γιατί είμαι δασκάλα ας πούμε ή γιατί είμαι καθηγήτρια μουσικής ή δεν ξέρω κάτι άλλο, με ενδιέφερε ο ήχος και δεν μπορούσαν να ακούσουν τον ήχο και γι' αυτό το λόγο πήρα το μικρόφωνο, το βάλα κοντά στο μεγάφωνο για να παίζει μουσική εδώ το λάπτοπ το δικό μου και να ακούει το μικρόφωνο και να στέλνει κάτι τέτοια δηλαδή πράγματα. Ενώ υπάρχει συγκεκριμένη ρύθμιση στο εργαλείο για να μπορεί να ταξιδεύει ο ήχος με πηγαίνει στους μαθητές. Η ρύθμιση είναι αυτή πάνω αριστερά που βλέπετε, που πρέπει να πατήσει το κουμπάκι όμως, γιατί όλο το WebEx είναι στημένο όχι για ήχο, είναι στημένο για κείμενο. Αν όμως εσύ θέλεις να το τροποποιήσεις λίγο ώστε να βελτιστοποιηθεί για βίντεο και ήχο, ότι είναι η δεύτερη επιλογή που λέει Optimize για βίντεο και έχει και ένα κουτάκι συγκεκριμένο που λέει θέλεις να μεταφέρει το ήχος του συστήματος. Διότι παίζει ο υπολογιστής να μεταφέρει. Οπότε πατάς και αυτό το κουμπάκι. Τελείωσε αυτό. Πάμε τώρα στα επόμενα. Τι από αυτά διαμοιραζόμαστε με τους μαθητές. Γιατί διαμοιραζόμαστε, έτσι. Είπαμε. Πρώτο επίπεδο διάδρασης είναι το να μιλάμε και να μας μιλάνε. Δεύτερο επίπεδο διάδρασης είναι να γράφουμε στο chat. Μπαίνουμε στο chat και γράφουμε γεια σας παιδιά τι κάνετε και μας απαντάνε. Τρίτο επίπεδο όμως είναι αυτό, το οποίο είναι το να τους δείχνουμε κάτι. Θέλουμε λοιπόν να τους δείξουμε κάτι. Τι από αυτά μπορούμε να τους δείξουμε. Τι εξυπηρετεί πιο πολύ να τους δείξουμε. Το που εξυπηρετεί πιο πολύ, που είναι το πιο εύκολο δηλαδή, είναι το πρώτο, δηλαδή η οθόνη. Να μοιραστούμε την οθόνη μας. Είναι πολύ εύκολη δουλειά. Πατάμε αυτό το screen 1 που λέει. Μένα τώρα λέει screen 2 γιατί έχω δύο οθόνες, αλλά συνήθως μία έχουμε. Πατάμε λοιπόν αυτό το screen και μεταφέρεται η οθόνη μας ακριβώς όπως τη βλέπουμε. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα το να μοιράσουμε την οθόνη, εκτός μόνο αν υπάρχει κάτι στην οθόνη που δεν θέλουμε να φανεί. Για να είμαστε λοιπόν σίγουροι ότι δεν θα φανεί τίποτα, έχουμε το PowerPoint μας ή το browser ή οτιδήποτε μεγιστοποιημένο, για να είμαστε σίγουροι ότι καλύπτει την οθόνη και έτσι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Είναι εύκολο. Πατάμε το κουμπί, μετά το ακυρώνουμε και τελείωσε. Οι από κάτω τώρα επιλογές είναι λίγο πιο προχωρημένες. Δηλαδή, βλέπετε αριστερά το επιλογή περιεχομένου που έχω κόκκινη επικεφαλίδα, το πρώτο αριστερά σε μένα είναι ο browser. Θα μπορούσα να μοιράσω την οθόνη και να είναι ο browser μέσα και να φαίνεται. Μπορώ όμως να το μοιράσω και ξεχωριστά, ή να μοιράσω το PowerPoint ή διάφορα άλλα πράγματα που υπάρχουν στον υπολογιστή μου ανοιχτά. Οτιδήποτε λοιπόν από αυτά μοιραστώ, το μοιράζεται χωρίς να μοιραστεί η οθόνη μου. Μοιράζεται μόνο η συγκεκριμένη εφαρμογή. Γιατί λέω τώρα ότι αυτό είναι προχωρημένο. Γιατί πρέπει σε κάποια από αυτά να κάνεις κάποια, να ξέρεις λίγο παραπάνω κάποια πράγματα που πρέπει να γίνουν. Παραδείγματος χάρη να σας πω κάτι. Αυτή τη στιγμή μαζί μοιραζόμαστε ένα PowerPoint. Το οποίο PowerPoint το μοιράζουμε σαν, όχι σαν οθόνη, το μοιράζουμε σαν εφαρμογή. Δηλαδή όχι το πρώτο που λέει το screen 1, το από κάτω, αυτό το PowerPoint. Αν προσπαθήσει κάποιος, χωρίς να έχει κάνει καμία ρύθμιση,
να μοιραστεί το PowerPoint, να το μοιραστεί όπως στη μορφή που έχει το PowerPoint στο Edit Mode, δηλαδή που έχει αριστερά τις διαφάνειες, πάνω τα μενού, έτσι. Έτσι λοιπόν μπορεί να το μοιραστεί. Αν πατήσει τώρα το F5 ή πατήσει την προβολή παρουσίασης για να μεγαλώσει, αυτό θα πάει να μεγαλώσει και θα τα κρύψει όλα, γιατί είναι έτσι ρυθμισμένο το PowerPoint και πάει και κρύβει όλη την οθόνη. Υπάρχει μια ρύθμιση όμως που μπορούμε να κάνουμε στο PowerPoint, αν μας ενδιαφέρει, που γίνεται και αυτό παράθυρο, οπότε δεν έχει κανένα πρόβλημα. Απλώς είναι λίγο πιο προχωρημένο. Δηλαδή έχεις ένα επιπλέον άγχος να αντιμετωπίσεις με αυτή την ένταση. Λοιπόν, ένα πολύ ενδιαφέρον είναι το βελάκι το κάτω αριστερά, που είναι το share file. Αυτό το χρησιμοποιούμε στην ειδική περίπτωση που θέλουμε να δώσουμε κάτι. Δηλαδή, όχι να δείξουμε, θέλουμε να δώσουμε κάτι. Κάντε ένα πείραμα τώρα, έτσι όπως είμαστε. Αυτή τη στιγμή βλέπετε το PowerPoint το δικό μου. Πηγαίνετε πάνω στο μενού το file, δηλαδή πάνω αριστερά, το δικό σας μενού, πάνω αριστερά, και πατήστε, θα δείτε ότι αποκαλύπτεται ένα μενού. Κάποια πράγματα από εκεί είναι ενεργά και κάποια δεν είναι ενεργά. Πηγαίνετε και πατήστε το save. Αν πατήσετε λοιπόν το save, θα σας ανοίξει ένα μενού που τα πράγματα που υπάρχουν εκεί είναι ανενεργά. Αν όμως είχα μοιραστεί κάτι μαζί σας με το share, όπως θα κάνω σε λίγο, θα δείτε ότι σας δείξει ότι το share documents είναι ενεργό. Οπότε επιλέγοντας το share documents θα το κατεβάσει. Η απάντηση λοιπόν είναι, αν θέλουμε να δώσουμε στους μαθητές κάτι, όχι να το δείξουμε, αλλά να το δώσουμε, τότε θα επιλέξουμε το share file. Αν θέλουμε να το δείξουμε, δεν θα επιλέξουμε το share file. Θα επιλέξουμε οτιδήποτε άλλο. Γιατί το share file είναι μια διαδικασία λίγο που καθυστερεί λίγο πιο πολύ, γιατί θα πρέπει να φύγει το έγγραφο από μένα, να πάει στο server, μετά στο server να μπορείτε εσείς να το κατεβάσετε. Είναι τέλος πάντων, θα δείτε, καθυστερεί λίγο παραπάνω. Λοιπόν, όσο για τα άλλα είναι λίγο πιο προχωρημένα, θα τα πούμε σε λίγο αν χρειαστεί. Ευκαιρία. Ναι, και λέω λίγο πιο προχωρημένα και λίγο πιο προχωρημένα. Να διευκρινίσω το εξής. Ας πούμε ότι η γνώση του WebEx είναι 10. Πούμε ότι υπάρχει ένας άνθρωπος που έχει γνώση 10 του γόνος. Ας πούμε ότι εγώ που έχω ασχοληθεί αρκετά, τουλάχιστον τον τελευταίο καιρό ασχολούμαι πάρα πολύ με αυτό, ας πούμε ότι έχω γνώση 7. Το επίπεδο που χρειάζεται ένας συνάδελφος για να κάνει μάθημα είναι το 1. Δεν χρειάζεται να έχει το 7, είναι το 1. Δεν χρειάζεται τις πιο πολλές φορές ούτε να ακούσει μέχρι το 7, γιατί υπάρχουν ένα σωρό πράγματα που δεν χρειάζεται να τα ξέρει. Δεν χρειάζεται. Παρ' όλα αυτά όμως, αν εμείς θα πάμε σήμερα, τώρα τα νούμερα που λένε τυχαία, έτσι, αλλά θα πάμε σήμερα μέχρι το 4. Αν λοιπόν χρειαστεί κάποιος και θέλει κάτι πιο προχωρημένο στο τέλος, οτιδήποτε ερώτηση θέλει να μου κάνει να την απαντήσω. Και πολλές φορές υπάρχουν και διάφορες ευχάριστες εκπλήξεις, γιατί υπάρχουν και συνάδελφοι μεταξύ μας που ξέρουν πράγματα που δεν ξέρω κι εγώ ίδιος. Τουλάχιστον αν τα πούνε αυτά, θα τα ακούσουμε όλοι και θα τα μάθουμε όλοι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Την περίπτωση τώρα που μοιραστούμε κάτι, εδώ έχω μοιραστεί το browser, δεν έχω μοιραστεί την οθόνη, μοιραστείτε το browser, παρατηρούμε δύο ενδιαφέροντα πραγματάκια. Πρώτον, το browser δεξιά εμφανίζεται ένα εικονάκι που λέει stop, που είναι κόκκινο, και ένα shared, που είναι πράσινο. Αυτό σημαίνει για μένα, εγώ που είμαι καθηγητής αυτή τη στιγμή, μοιράζομαι το συγκεκριμένο αυτό, συγκεκριμένη αυτή εφαρμογή, το browser. Αν είχα και άλλες εφαρμογές εδώ πέρα ανοιχτές, θα έβλεπα σε κάθε εφαρμογή θα έχει ένα τέτοιο stop και share, ένα όμως μόνο από αυτά είναι πράσινο. Και μόνο αυτό το πράσινο βλέπουν οι αποδέκτες του μαθήματός μου. Αν βέβαια μοιραζόμουν την οθόνη μου, οτιδήποτε ανοιχτό είχα πάνω στην οθόνη ή οτιδήποτε αλληλό, δηλαδή αν είχα πράγματα έτσι και έτσι και έτσι το ένα πάνω στο άλλο, οτιδήποτε από αυτά θα φαινόντουσαν αφού θα μοιραζόμουν την οθόνη. Όταν έχω όμως εφαρμογές ανοιχτές, μοιράζομαι μία, αυτή που είναι πράσινη. Δεύτερο ενδιαφέρον εδώ, ότι η παλέτα των εργαλείων εξαφανίστηκε και πήγε και ανέβηκε και κρύφτηκε στο πάνω μέρος. Εμφανίζεται μόνο αυτή η πορτοκαλί μικρή παρίτσα. Γιατί γίνεται αυτό? Για να μας δώσει χώρο να δουλέψουν. Την πρώτη φορά όμως που συμβαίνει, καθηγητής που του συμβαίνει αυτό και χάνει τα χειριστήρια, νομίζω ότι κάτι συνέβη, ότι κάτι έπαθε, αισθάνεται άγχος και γενικά δεν είναι ωραίο να αισθανόμαστε άγχος στην ώρα του μαθήματος, γιατί όπως έλεγε ο κύριος Τσινάκος, παρένθεση τώρα, ο κύριος Τσινάκος είναι καθηγητής πανεπιστημίου, πολύ
ειδικός και γνώστης στα θέματα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Και έκανε μια πολύ ωραία παρουσίαση καλεσμένος από τοπικές Δυτικής Ελλάδας πριν από μερικές μέρες. Οπότε μεταξύ κάποιων πραγμάτων ενδιαφερόντων να σας τα πω κάποια από αυτά. Ένα ωραίο παράδειγμα που είπε είναι το εξής. Λέει, φανταστείτε να ήταν κάποιος από την τηλεόραση από τους γνωστούς παρουσιαστές που αμείβονται και πολλά λεφτά και να έπρεπε ταυτόχρονα να είναι παρουσιαστής, να είναι καμεραμάν, να έχει αγοράσει τα μηχανήματα μόνος του, να έχει στήσει τις κάμερες, να έχει στήσει τα φώτα, να έχει γράψει τα σενάρια, να έχει πάει στους ανθρώπους του να τους πάρει συνέντευξη, να τους έχει βάλει τα μικρόφωνα, να έχει κάνει όλα αυτά τα πράγματα και να έχει άγχος συνέχεια και μην το ρωτήσει κάποιος από τους θεατές του κάτι και να πρέπει να το ξέρει για να τα απαντήσει και πώς θα πετύχει την ερώτηση και θα του ξεφύγει η ερώτηση. Γίνονται αυτά τα πράγματα? Δεν γίνονται. Είναι απλό, δεν γίνονται. Εμείς όμως αυτό κάνουμε ακριβώς. Δηλαδή, όταν πάμε να κάνουμε μάθημα, κάνουμε αυτό. Δηλαδή, και σχεδιάζουμε το μάθημα και το λέμε το μάθημα, είμαστε οι presenter δηλαδή, αλλά ταυτόχρονα είμαστε και οι χειριστές του μηχανήματος και έχουμε στήσει για το μάθημα όλο και το έχουμε στήσει και τεχνικά και ουσιαστικά. Δεν είναι και πολύ εύκολο. Έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό πρέπει να φροντίσουμε το άγχος μας, το τεχνολογικό μας άγχος, να είναι όσο δυνατόν λιγότερο, για να αφήσουμε λίγο χώρο για τα άλλα που έτσι κι αλλιώς χωνόμαστε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Η καρτέλα λοιπόν κρύβεται εκεί και λέμε στους μαθητές αυτό που σας είπα και πριν, ότι στο αριστερό μέρος είναι αυτή η παλέτα που είναι υπεύθυνη αυτή για να το μεγαλώσετε το αντικείμενο που προβάλλετε όπως αρέσει. Αν η παλέτα κατέβει, βλέπουμε έχει κάποια εργαλεία. Ένα σημαντικό εργαλείο, πότε κατεβαίνει? Πάμε στο πορτοκαλί. Αν πάμε στο πορτοκαλί με το ποντίκι, η παλέτα κατεβαίνει. Βλέπουμε λοιπόν κάποια εργαλεία που είναι πολύ ενδιαφέροντα. Είναι συμπτυγμένα τα εργαλεία που είχαμε και πριν. Πάνω αριστερά, το πορτοκαλί που λέει stop sharing, το πατάμε και σταματάει η παρουσίαση και γυρνάμε στην προηγούμενη κατάσταση. Το διπλανό, που είναι το pause, είναι πολύ ενδιαφέρον κουμπάκι, γιατί με αυτό σταματάει, παγώνει η παρουσίαση εκεί που είναι και ό,τι και να αλλάξουμε εμείς στην οθόνη μας, να κλείσουμε, να κουνήσουμε τα παράθυρα δεξιά-αριστερά, δεν φαίνεται στους θεατές μας, δεν φαίνεται στους μαθητές. Οπότε μπορούμε να ταξινομήσουμε τα πράγματα όπως θέλουμε και μετά ξαναπατάμε το κουμπί και συνεχίζει από εκεί και πέρα. Οπότε είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος για να κρύψουμε κάποια πράγματα που πιθανόν δεν θέλουμε να είναι φανερά. Δίπλα υπάρχει το κουβαδάκι το γνωστό, το οποίο ήταν κάτω. Το assign τα αφήνω προς το παρόν γιατί θέλω να σας το δείξω ζωντανά. Δίπλα είναι το κουμπί του μικροφόνου, ακριβώς πάνω από το post που λέει τώρα. Δίπλα είναι το κουμπί της κάμερας. Δίπλα είναι το κουμπί που ανοίγει τους participants, δεξιά, όπως το έχουμε και εμείς. Δίπλα είναι το κουμπί που ανοίγει το chat, όπως το έχουμε και εμείς. Και δίπλα είναι το κουμπί αυτό το zigzag, το annotate, το οποίο θα το πούμε ευθύς αμέσως. Οπότε τα είπαμε όλα αυτά τα κουμπιά, δύο έχουμε αφήσει εκκρεμότητες, το ένα είναι το assign και το άλλο είναι το annotate, θα τα πούμε σε λίγο. Λοιπόν, ας υποθέσουμε τώρα ότι θέλουμε να μοιραστεί ο μαθητής μαζί μας την οθόνη του. Αυτό τώρα είναι ένα επιπλέον επίπεδο διάδρασης πολύ σημαντικό. Θα ξαναλέω, ένα είναι να βλέπουμε το μαθητή και να του μιλάμε, δηλαδή με ήχο και εικόνα. Ένα δεύτερο είναι να γράφουμε στο chat. Ένα τρίτο είναι να του δείχνουμε την οθόνη μας και να κάνουμε πράγματα στην οθόνη μας και να τα βλέπει. Ένα τέταρτο είναι το ανάποδο. Δηλαδή, να του πούμε του μαθητή να κάνει κάτι και ο μαθητής τώρα να μας δείξει την οθόνη του για να σιγουρευτούμε και να σχολιάσουμε και να συζητήσουμε πάνω σε αυτά που ο μαθητής έχει κάνει. Πώς γίνεται λοιπόν τώρα ο μαθητής να μας δείξει την οθόνη του? Υπάρχουν αρκετοί τρόποι. Σας δείξω δύο ενδιαφέροντες. Ο ένας είναι, βλέπετε δεξιά, που λέει δοκιμαστικός μαθητής. Έχει ένα μπαλάκι γαλάζιο. Αυτός που έχει το γαλάζιο το μπαλάκι είναι ο presenter, είναι ο παρουσιαστής. Ένας μόνο το έχει αυτό το μπαλάκι. Δηλαδή από όλους αυτούς που βρίσκονται αυτή τη στιγμή, που είμαστε 59 άτομα, ένας, εγώ δηλαδή συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή, έχω το μπαλάκι. Σε λίγο όμως θα το δώσω και σε άλλους για να δείξουν και αυτοί πράγματα, όπως θα το δείτε πώς λειτουργεί. Πώς μεταφέρετε το μπαλάκι? Ο πιο απλός τρόπος είναι το πιάνω με το ποντίκι και το πάω εκεί που θέλω. Για να το κάνω αυτό βέβαια, το μάλλον βολεύει όταν οι συμμετέχοντες δεν είναι και πάρα πολλοί, γιατί άμα δείτε τώρα τον κατάλογο των presenter, αν το μπαλάκι βρίσκεται στο πρώτο και αυτός που το ζητάει είναι κάποιος που είναι στο τέλος,
θα πρέπει να κατεβαίνεις και να ψάχνουμε στη λίστα για τον μπαλάκι. Οπότε πιο εύκολος τρόπος είναι να το κάνεις ανάποδα, να πας να βρεις το όνομά του και να κάνεις δεξί κλικ πάνω στο όνομά του και τότε ανοίγει ένα παράθυρο επιλογών που σου λέει τι ρόλο θες να του δώσεις αυτού νου και λες εσύ, presenter. Οπότε γίνεται αυτός presenter. Τελειώνει η υπόθεση. Οπότε μεταφέρεται με δύο τρόπους. Presenter, ο ένας είναι με το μπαλάκι, ο άλλος είναι με το δεξί κλικ. Υπάρχουν και άλλες επιλογές, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά είναι αυτά τα δύο που χρησιμοποιούμε εμείς. Λοιπόν, επίσης, αν κοιτάξετε αριστερά το κουμπί που δείχνω με το αριστερό βελάκι, είναι επιλεγμένο κάτι που λέει ότι οποιοδήποτε μπορεί να μοιραστεί την οθόνη. Αυτό σημαίνει ότι αν είναι αυτό επιλεγμένο, τότε οποιοδήποτε από εσάς θα βλέπει το καλαθάκι κάτω, το κουβαδάκι που λέμε μαύρο, σημαίνει ότι οποιοδήποτε από εσάς θα μπορούσε αυτή τη στιγμή να πατήσει ένα κουμπί κατά λάθος και να αρχίσει να μοιράζεται τη δική του οθόνη. Αν είμαστε εδώ 50 άτομα, θα μπλοκάρουν τα πάντα και θα αρχίζουν όλοι να μοιράζονται τις οθόνες. Για να μην γίνει αυτό λοιπόν, ο καθηγητής, ο presenter, μοιράζει το ρόλο του στους μαθητές ή έχει κάνει μια συνεννόηση με τους μαθητές, που είναι αρκετά όριμοι μαθητές για να το κάνουν αυτό, έχει αφήσει ανοιχτή τη δυνατότητα να μοιραστεί ο καθένας, χωρίς άλλη, μόνο με προφορική συνεννόηση. Έχει επιλέξει λοιπόν αυτό που δείχνει το αριστερό βέλος και λέει τώρα να δούμε την οθόνη του Γιώργου. Μοιράζει ο Γιώργος. Μετά τώρα της Μαρίας. Μοιράζει η Μαρία. Αλλά πρέπει να είναι λίγο ωρίμη ο Γιώργος και η Μαρία, να μην πέφτει ένας πάνω στον άλλο. Λοιπόν, επίσης, αν κοιτάξετε πάλι αυτό το αριστερό υπόμενο, την παλέτα την αριστερή, το πάνω μέρος έχει μια ζιγζάκ γραμμή, σαν αυτή που σας έδειξα πριν στην πορτοκαλιά μπάρα. Η ζιγζάκ γραμμή ζητάει να δώσει την άδεια σε εσάς, δηλαδή στους μαθητές, να κάνουν annotation. Τι σημαίνει αυτό? Βλέπετε εδώ πέρα κάτι γραμμές κόκκινες, λέει σημειώσεις δικές μας πάνω στο οθόνη προβάλλει δοκιμαστικούς μαθητές. Αυτές λοιπόν οι κόκκινες γραμμές έχουν προέλθει, τα λέγονται annotation, έχουν προέλθει με κάποια εργαλειάκια που βρίσκονται σε αυτή τη μαύρη παλέτα τώρα που βλέπετε αριστερά, η οποία για να τη δείτε και να μπορέσετε να τη δουλέψετε, πρέπει να έχετε κάνει αίτηση να σας επιτρέψει ο καθηγητής να το κάνετε. Πάμε να το κάνουμε. Πηγαίνετε αριστερά. Λέτε να κάνουμε κάτι λίγο πρακτικό. Πηγαίνετε λίγο αριστερά και ζητήστε αίτηση, κάντε αίτηση. Οπότε σε μένα εμφανίζεται τώρα, εμφανίζονται συνέχεια παραθυράκια που λένε αίτηση, ο τάδε σου κάνει αίτηση, ο ένας σου κάνει αίτηση κτλ. Πατάω συνέχεια approve και σε εσάς βγαίνει μια επιλογή που λέει σας έκανε δεκτό ο καθηγητής να σχολιάσετε. Οπότε μπορείτε να μπείτε και να κάνετε εδώ πέρα ό,τι θέλετε. Να δώσουμε ένα λεπτό, γιατί αυτό τώρα είναι ένα επιπλέον επίπεδο διάδρασης, πολύ σημαντικό, γιατί όπως είπαμε, μπορούμε να πούμε κάτι με το chat, μπορούμε να ζητήσουμε από το μαθητή να μας δείξει την οθόνη του, αλλά επίσης αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να σχολιάσουμε ή να κάνουμε πράγματα πάνω στην οθόνη, είτε του μαθητή είτε τη δική μου. Μια και βλέπω το έχουμε γεμίσει τώρα με διάφορες γραμμές, κάτω αριστερά υπάρχει και μία γόμα. Ας πάρουμε λοιπόν τη γόμα και ας κάνουμε μια προσπάθεια να σβήσουμε λιγάκι τις γραμμές αυτές, να το καθαρίσουμε λίγο και να δείτε και τι είναι αυτό που μπορεί να σβήσει και τι είναι αυτό που δεν μπορεί να σβήσει. Μπορώ να κάνουμε μια προσπάθεια να τα σβήσουμε. Ωραία. Οπότε δεν σβήνουμε τα πιο πολλά. Ωραία. Okay. Ωραία. Τα σβήσαμε λοιπόν. Τι χρησιμεύουν λοιπόν αυτά τα annotation? Παιδαγωγικά. Δείχνεις κάτι και λες στο μαθητή, θέλω να μου απαντήσεις σε κάτι. Παραδείγματος χάρη, άμα θέλω εγώ να δείξω, θέλω να δείξω κάτι για την Αφρική, ας πούμε. Για να πάω, παρένθεση, μπορεί να σε στοίχει αυτό. Προσπαθώ εγώ τώρα να πάω στην επόμενη διαφάνεια και δεν μπορώ. Γιατί δεν μπορώ? Το annotation, αυτά τα βελάκια που βλέπετε εδώ όλα, δεν μπαίνουν πάνω στο PowerPoint μου. Δηλαδή δεν μου χαλάνε, για να το πω έτσι, το PowerPoint. Δεν μου κάνουν μουτζούρα πάνω στη δικιά μου δουλειά. Είναι σαν να έχεις πάρει μια διαφάνεια και να την έχεις βάλει πάνω από το PowerPoint και να ζωγραφίζεις πάνω στη διαφάνεια αυτή. Αυτό έχει ένα μεγάλο, διάφορα πλεονεκτήματα, θα σου πω ένα επιπλέον μεγάλο πλεονεκτήμα που έχει. Ότι σώζεται. Αν λοιπόν πάτε τώρα κάτω αριστερά, δηλαδή στην παλέτα αυτή που βλέπετε τη μαύρη,
κάτω-κάτω υπάρχει ένα κουμπαδάκι με ένα βέλος προς τα μέσα. Αν το πατήσετε αυτό το βελάκι, θα δείτε ότι μπορείς να το σώσεις σαν εικόνα αυτό που βλέπουμε τώρα εδώ. Γιατί τώρα αυτό είναι παιδαγωγικά καλό? Γιατί μπορεί να κάνεις κάποια δουλειά με τους μαθητές, να πεις να σου δείξουν κάποια πράγματα και αυτά να θες να τα σώσεις. Είτε εσύ να τα σώσεις για τους μαθητές, να ξέρεις τι κάνει οι μαθητές σου, είτε οι ίδιοι. Θέλω όμως να ακυρώσω τώρα αυτή τη δουλειά και να πάω στην επόμενη διαφάνεια, γιατί όσο δεν την ακυρώνω, δεν μπορώ να αλλάξω διαφάνεια. Πώς την ακυρώνω λοιπόν, και αυτό είναι ένα ενδιαφέρον πραγματάκι, αυτή η μπαρίτσα εδώ, η αριστερή που έχει τα εργαλεία, το πάνω-πάνω μέρος δεξιά, σε μένα, όχι σε εσάς, γιατί εσείς δεν το βλέπετε αυτό, έχει ένα μικροσκοπικό χ. Μόλις το πατήσω λοιπόν το μικροσκοπικό χ, εξαφανίζει την μπαρίτσα, εξαφανίζονται όλα. Πάμε στο επόμενο. Σας δείχνω ένα χάρτη της Αφρικής. Κλιματολογικός χάρτης της Αφρικής. Το βρήκα από το φωτόδεντρο από ένα βιβλίο της γεωγραφίας. Θέλω λοιπόν να μου δείξετε πού είναι το Κονγκό. Πώς θα μου δείξετε πού είναι το Κονγκό? Πρέπει να πάρετε κάποιο εργαλείο. Ήδη λοιπόν κάποιοι μου κάνουν αίτηση. Εδώ λοιπόν, αντί να κάθομαι και να διαλέγω τον καθέναν και να λέω να πατάω approve, υπάρχει και ένας πιο εύκολος τρόπος να πάω πάνω στην πορτοκαλιά μπάρα που σας είπα πριν, εκείνη την τεθλασμένη γραμμή που βρίσκεται δεξιά. Οπότε πατώντας αυτό, τους κάνω approve όλους. Οπότε από εδώ και πέρα είναι όλοι, έχουν όλη τη δυνατότητα να κάνουν annotation. Οπότε τώρα αυτή τη στιγμή οποιοδήποτε μπορεί να κάνει annotation εδώ. Λοιπόν, για να σημειώστε που είναι το Κονγκό λίγο να δούμε. Βλέπουμε λοιπόν ότι κάποιοι σημειώνουν με γραμμές, κάποιοι σημειώνουν με βελάκια και κάποιοι σημειώνουν με κυκλάκια και με διάφορα άλλα πράγματα. Κυρία Τζορτζάκη. Ναι. Με ακούτε? Ακούω, αλλά να μην τελειώσω μια στιγμή. Α, συγγνώμη, ναι, επειδή ήταν πάνω σε αυτό. Εντάξει, συγγνώμη. Όταν το τελειώσω αυτό θα ρωτήσω αν υπάρχουν απορίες. Λοιπόν, να πούμε λίγα λόγια για τα εργαλεία. Το πρώτο εργαλείο, το με το βελάκι, αν το πατήσετε, πάρετε το βελάκι όλοι, έτσι. Αν το πατήσετε λοιπόν και πατήσετε κάπου μέσα εδώ το βελάκι, θα εμφανιστεί ένα βελάκι με το όνομά σας. Έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι έχει το όνομά σας πάνω, γιατί μας ενδιαφέρει να ξέρουμε ποιος μαθητής σημαδεύει αυτό που του λέμε. Οπότε, αν έχουμε ένα παράδειγμα που το είπα και τις προάλλες, γιατί είναι και αληθινό, μια συνάδελφος βιολόγος ήθελε να δείξει που στα παιδιά κάποιους μυς και έλεγε εδώ είναι ο γραμμωτός μυς, εδώ είναι ο λίος μυς, εδώ είναι ο καρδιακός μυς και έπρεπε τα παιδιά να ξέρουν ποιος μυς είναι. Έλεγε λοιπόν, δείξε μου ποιος μυς είναι. Οπότε έπρεπε να ξέρει και ποιος είναι αυτός που δείχνει, έτσι. Όταν λοιπόν μας ενδιαφέρει να ξέρουμε ποιος είναι αυτός που δείχνει, τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το βελάκι, το οποίο είναι πολύ πραγματικό. Η δεύτερη επιλογή από κάτω, το βελάκι, ένα που λέει TAF-TAF, γράφει μέσα text. Αν λοιπόν επιλέξουμε αυτό, θα δούμε ότι μπορούμε να πάμε πάνω στην οθόνη και να πληκτρολογήσουμε ένα κείμενο. Δοκιμάστε το λίγο αυτό. Τη δεύτερη επιλογή, το TAF-TAF. Ωραία. Μερικοί λοιπόν βλέπω γράφουν μη, σουσού και διάφορα. Ωραία. Εδώ λοιπόν έχω αφήσει μία εκκρεμότητα να σας πω κάτι για το κινητό τηλέφωνο. Ξέρετε ότι στο κινητό τηλέφωνο μπορείς τα κείμενα στα που στέλνεις μηνύματα στους φίλους σου να τα υπαγορεύεις. Έχει λοιπόν ένα μικροφωνάκι, πατάς το μικροφωνάκι και αντί να κάθεσαι να παιδεύεσαι τώρα με τα γραμματάκια, υπαγορεύεις το μήνυμά σου και το γράφει και πολύ ωραία. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν, όποιος μπει με την εφαρμογή του κινητού τηλεφώνου, μπορεί να τα υπαγορεύει όλα αυτά. Υπαγορεύει λοιπόν και γράφεται το κείμενό του κανονικά. Κείμενο όμως αυτό γράφεται σαν εικόνα. Δηλαδή, μόλις τελειώσει το κείμενο δεν μπορεί, και κάνεις κάτι άλλο, δεν μπορείς να γυρίσεις να το διορθώσεις. Δεν είναι Word αυτό. Τι κάνεις λοιπόν, μπαίνεις, το σβήνεις και ξανακάνεις άλλο. Είναι μια εικονίτσα δηλαδή, η οποία βρίσκεται πάνω στο γενικότερο με καμβά στον οποίο δουλεύουμε. Το τρίτο, κάτω από το TAF-TAF, είναι μια γραμμή και έχει και ένα βελάκι δίπλα που ανοίγει επιλογές στη γραμμή. Πρώτο λοιπόν, η πρώτη επιλογή είναι γραμμή, αλλά μετά έχει και κάποια βέλη. Αν επιλέξετε λοιπόν τα βέλη και θέλετε να δείξετε κάτι με το βέλος, κουνάτε και δείχνετε κάτι με τα βέλη. Αυτό λοιπόν είναι πρακτικό, άμα θέλεις να δείξεις χωρίς το όνομα.
Δηλαδή, άμα θες να πεις, δείξε μου κάτι το μαθητή. Χωρίς όμως το όνομά σου. Απλώς δείχτε μου κατά εκεί που είναι. Η τέταρτη επιλογή, που έχει ένα τετράγωνο, αν δείτε τα δεξιά, τις υποεπιλογές, εκτός από το τετράγωνο, τον κύκλο κτλ., έχει και δύο που λέει mark. Που αυτά χρησιμοποιούνται αν θέλεις να βάλεις, να τσεκάρεις αν κάτι είναι σωστό, λάθος, σε πολλαπλές επιλογές, σε τέτοια πράγματα. Και αυτό είναι βολικό. Οπότε ανάλογα το χρησιμοποιούμε. Από κάτω τώρα, που είναι η πένα, έχει μία χοντρή πένα και, ένα μολύβι. Η χοντρή πένα κάνει χοντρές γραμμές, το μολύβι κάνει λεπτές γραμμές. Και από κάτω ρυθμίζεις το είδος του χρώματος, το χρώμα μάλλον που θέλεις. Έχει και τη γόμα και τελειώσαμε τα εργαλεία. Το σημαντικό όμως, ξαναλέω τώρα, είναι ότι όλο αυτό σώζεται. Οπότε αν πας στο κάτω κουβαδάκι, το τελευταίο δηλαδή που έχετε εσείς, πατάς το κουβαδάκι, σώζεται και μπορείτε να το κρατήσετε και σαν καθηγητής και σαν μαθητής. Ας κάνω και ένα τελευταίο πριν κάνουμε ερωτήσεις εδώ. Πριν το κάνουμε να σας πω μια ιστορία. Υπάρχουν κάποια μαθήματα, θα τα ξέρετε, που ονομάζονται MOOC. Είναι Massive Open Online Courses. Δηλαδή, μαθήματα που προσφέρονται μέσω διαδικτύου, τα οποία συνήθως τα προσφέρουν πανεπιστήμια, και τα οποία αυτά μαθήματα τα παρακολουθούν πολλά άτομα. Η πιο γνωστή πλατφόρμα που τα προσφέρει αυτά ονομάζεται Coursera, αλλά υπάρχουν και άλλες. Υπάρχει και το Μάθησης που είναι ελληνικό, υπάρχουν και διάφορα άλλα διαφόρων πανεπιστημίων ή συμπράξεων. Κάποια στιγμή λοιπόν, και όταν παρακολουθείς λοιπόν σε αυτά, δεν πληρώνεις κάτι. Τα προηγούμενα χρόνια δεν πλήρωνες τίποτα. Τα τελευταία χρόνια πληρώνεις αν θες να πάρεις πιστοποιητικό. Αν δεν θες να πάρεις πιστοποιητικό, δεν πληρώνεις. Λοιπόν, είχα παρακολουθήσει λοιπόν ένα, μου φάνηκε ενδιαφέρον, το παρακολουθούσα, το τελείωσα. Αφού το τελείωσα λοιπόν, ο καθηγητής που το παρουσίαζε, το είχε φτιάξει, ο οποίος ήταν από το Πανεπιστήμιο του Duke στην Αμερική, λέει, είναι η πρώτη μου φορά, λέει, που το κάνω, που κάνω ένα MOOC, και επειδή εγώ είμαι ερευνητής, ήθελα να κάνω μια έρευνα και για την ίδια τη δυνατότητα του MOOC και για το πώς αποδίδει στους ανθρώπους, μαθησιακά δηλαδή, πώς πάει. Οπότε έκανα το εξής πείραμα. Τους φοιτητές μου, που τους είχα στο πανεπιστήμιο, τους χώρισα σε 4 ομάδες. Το μάθημα που κάνω και το παρακολουθείτε εσείς είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό που κάνουν και αυτοί. Δεν είναι διαφορετικό. Οπότε αποφάσισα λοιπόν και έκανα το εξής πείραμα. Χώρισα τους φοιτητές σε 4 ομάδες. Η πρώτη ομάδα ήταν αυτοί οι οποίοι παρακολουθούσαν τις διαλέξεις μου στο πανεπιστήμιο και συμμετείχαν και στο πανεπιστήμιο στις ερωταπαντήσεις για να λύνουν τις απορίες τους. Κανονικά δηλαδή, κανονικοί φοιτητές. Η δεύτερη ομάδα δεν παρακολουθούσε τις διαλέξεις μου στο πανεπιστήμιο, παρακολουθούσε από το ίντερνετ. Έτσι παρακολουθούσε βιντεοσκοπημένες από το MOOC. Όμως ερχόταν στο πανεπιστήμιο για να λύνει τις απορίες και συζητούσαμε μαζί για ό,τι απορία είχαν. Με τους άλλους μαθητές προφανώς, τους άλλους φοιτητές. Η τρίτη ομάδα παρακολουθούσε μόνο δικτυακά τα μαθήματα και έλυνε απορίες μόνο δικτυακά συμμετέχοντας σε φόρουμ και δεν ερχόταν καθόλου στο πανεπιστήμιο. Η τέταρτη ομάδα παρακολουθούσε μόνο τα μαθήματα και δεν ρωτούσε απορίες πουθενά, αλλά έψαχνε μόνη της να βρει τις απαντήσεις. Έχουμε λοιπόν 4 ομάδες. Ποια κατά τη γνώμη σας από αυτές τις 4 ομάδες θα πήγε καλύτερα στις τελικές εξετάσεις? Ξαναλέω. Είναι η ερώτηση που μας έκανε εμάς. Την κάνω και σε εσάς τώρα. Ξαναλέω. 4 ομάδες. Η πρώτη ομάδα είναι οι κανονικοί φοιτητές. Δηλαδή μαθήματα και απορίες στο πανεπιστήμιο. Η δεύτερη ομάδα είναι μαθήματα στο πανεπιστήμιο και απορίες μαθήματα στο ίντερνετ και απορίες στο πανεπιστήμιο. Η τρίτη ομάδα είναι ίντερνετ μόνο και σε φόρουμ, ό,τι συζήτησες να κάνεις. Η τέταρτη είναι ίντερνετ μόνο, αλλά χωρίς φόρουμ. Τους ψάχνε μόνος. Θέλω λοιπόν αυτή την ερώτηση να την απαντήσουμε. Θα μπορούσαμε να την απαντήσουμε τώρα πώς. Θα μπορούσαμε να την απαντήσουμε προφορικά και να λέει ο καθένας εγώ πιστεύω αυτό, εγώ πιστεύω το άλλο. Θα μπορούσαμε να την απαντήσουμε στο chat, να γράψουμε στο chat τι πιστεύει ο καθένας, όπως και κάποιοι το έχουν κάνει. Θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο, όπως ας πούμε αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς τι γίνεται. Περισσότεροι λένε το τέταρτο. Δηλαδή να παρακολουθούν τα βιντεομαθήματα και μετά να ψάχνουν μόνοι τους.
για τις απορίες. Οκ. Okay. Λοιπόν, τι μαθαίνουμε τώρα από αυτό, κάνουμε εδώ. Ότι μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα εργαλεία του annotation για να απαντάς σε ερωτήσεις τέτοιες, αλλά, καλό είναι αυτό, παιδαγωγικά είναι ωραίο δηλαδή, αλλά επειδή θα πρέπει τώρα να κάτσω να μετρήσω πόσα μελάκια είναι, τι εργαλείο χρησιμοποιεί ο καθένας, και δεν θα είμαι και απόλυτα σίγουρος, όπως αν έβλεπα μια μεγάλη τάση κάπου, το καλύτερο που θα μπορούσα να κάνω, τι είναι. Το καλύτερο που θα μπορούσα να κάνω είναι να χρησιμοποιήσω ένα ερωτηματολόγιο. Επειδή λοιπόν το εργαλείο του WebEx μας δίνει τη δυνατότητα και ερωτηματολογίου, ας κάνουμε το ίδιο πράγμα, να σταματήσω λίγο εδώ πέρα την παρουσίαση, να σας δώσω λοιπόν ένα ερωτηματολόγιο να απαντήσετε πάνω σε αυτό και μετά ρωτήστε, θα σας πω και την απάντηση σε αυτό και ρωτήστε οτιδήποτε άλλο θέλετε μέχρι εδώ, για τα annotation δηλαδή. Λοιπόν, πώς θα δείτε το ερωτηματολόγιο. Δεξιά, καθώς είναι τα μενού, το participant και το chat, υπάρχει και ένα μενού το οποίο ονομάζεται polling. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, πατάω εγώ ένα κουμπί που λέει open poll και σε εσάς έρχεται το ερωτηματολόγιο για να το απαντήσετε. Αν δεν το βλέπετε ήδη δεξιά, θα το δείτε μέσα σε ένα από τα κουτάκια κάτω, πιθανόν αυτό με τις τελίτσες. Εμφανίζεται σαν ένα γράφημα. Πατήστε το λοιπόν, μπείτε στο polling και απαντήστε το. Μάλιστα σας δίνει και χρόνο. Έχετε 4 λεπτά, εγώ θα σας αφήσω ένα, είναι αρκετά. Τελείωσε. Θέλω να στείλω και τα αποτελέσματα. Θα στέλνω και τα αποτελέσματα να τα δείτε. Οπότε, πάνω σε αυτά μέχρι εδώ, δηλαδή με τα annotation, το poll, πώς αλληλεπιδρούμε με τους μαθητές, οτιδήποτε θέλετε να με ρωτήσετε, ρωτήστε το, και το επόμενο βήμα που θα κάνουμε θα είναι το να μοιραστούμε πράγματα από το φωτόδεντρο ή ξέρω από άλλα πράγματα, και εγώ με εσάς και εσείς με εμένα, και να κάνουμε κάτι πρακτικό για να το δείτε. Να σας ρωτήσω κι εγώ κάτι. Ναι. Αυτά τα βελάκια που βγαίνανε με το όνομα πάνω, μπορούν να σβήσουν με κάποιο τρόπο? Όχι. Εννοείται να σβήσει το όνομα ή να σβήσει το βελάκι? Να σβήσει το βελάκι. Για να σβήσει το βελάκι πρέπει να το σβήσει αυτός που το έκανε. Δεν μπορούμε να σβήσουμε εμείς το βελάκι του αλληλού, αλλά αυτός που το έκανε μπορεί. Δηλαδή, εγώ που έβαλα βελάκι μπορούσα να το σβήσω ίδια? Ναι, ναι. Πώς? Με τη γόμα. Δεν έσβηνε? Όχι, δεν σβήνει νομίζω. Ωραία. Αν δεν σβήνει λοιπόν, είναι κάτι το οποίο το μαθαίνω και εγώ τώρα. Να το δούμε όμως, να το δούμε, δεν είμαι και σίγουρη. Ωραία, ωραία. Θα το ξαναδοκιμάσουμε. Κάτι άλλο? Πάντως το σίγουρο είναι ότι το βελάκι δεν μπορεί να το σβήσει άλλος. Είναι σίγουρο. Αλλά εγώ νομίζω ότι μπορεί να το σβήσει ο ίδιος. Κάποια άλλη ερώτηση? Θα ήθελα να ρωτήσω αν μπορούμε να μεγαλώσουμε ή να μικρύνουμε τα γράμματα όταν πατάμε το tap tap στο annotation. Ευχαριστώ. Δεν το έχω δοκιμάσει, επειδή όμως βλέπω οι συνάδελφοι κάποιοι στέλνουν μεγάλα γράμματα και κάποια μικρά. Υποθέτω ότι γίνεται. Δεν το έχω δοκιμάσει αυτό όμως, δεν με έχει απασχολήσει. Υπάρχει κάποιος που μπορεί να τα απαντήσει αυτό? Δηλαδή κάποιος που μικρύνει με μεγάλους τα γράμματα? Δεν τα απαντάει για αυτό. Οκ. Οπότε δεν το ξέρουν και άλλοι. Πρέπει να το δοκιμάσουμε γι' αυτό. Κάτι άλλο? Όταν βγάζουμε ένα μαθητή στο λόμπι, ναι, μπορεί να παρακολουθεί κανονικά εκτός του να συμμετέχει με ήχο? Όχι, όχι, κανονικά όταν βγάζουμε στο λόμπι δεν παρακολουθεί, είναι έξω. Αλλά για κάποιο λόγο δεν κλείνει η κάμερά του. Θα θέλανε πολλοί συναδελφοί να μπορούν να κλείσουν τα μικρόφωνα, παραδείγματος χάρη, ολονών μόνιμα. Να πατήσει ένα και να κλείσει τα μικρόφωνα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Αυτό μπορεί να γίνει να κλείσουν τα μικρόφωνα. Υπάρχει κάποιος που έχει ανοίξει το μικρόφωνο. Ωραία. Εγώ λοιπόν μπορώ να πατήσω και να κλείσω ολονών τα μικρόφωνα, αλλά μπορεί πάλι να το ξαναπατήσει και να μιλήσει. Το ίδιο πράγμα στο βίντεο όμως γίνεται. Δηλαδή στο βίντεο, θα το δείξουμε όπως γίνεται, μπορείς να κλείσεις όλα τα βίντεο. Μπορείς να το κάνεις αυτό. Κλείνεις και το δικό σου βίντεο όμως μαζί. Οπότε αν θες να μην έχεις βίντεο, γίνεται. Αν θες να κλείσεις το βίντεο κάποιου, γίνεται.
Το αντίστοιχο στη φωνή δεν γίνεται. Δεν να κλείσω όλα τα μικρόφωνα και να μην ανοίγω. Δεν γίνεται. Λοιπόν, πάμε λίγο παρακάτω. Να απαντήσω επί ευκαιρία σε αυτό που σας είπα με το MOOC. Η απάντηση είναι ότι οι μαθητές οι οποίοι αποδώσανε καλύτερα, θα ξαγυρίσω και στην εδώ, οι μαθητές λοιπόν οι οποίοι αποδώσανε καλύτερα είναι η περίπτωση Β. Δηλαδή αυτοί παρακολουθούσαν τα βιντεομαθήματα και όχι τον καθηγητή, αλλά έρχονταν στο Πανεπιστήμιο για να λύσουν απορίες. Η ερμηνεία τώρα του καθηγητή σε αυτό ήταν η εξής, που είναι απλή δηλαδή, αλλά ήταν όπως το λένε, ενδιαφέρουσα. Λέει, εγώ ίδιος είμαι αυτός που κάνω τα μαθήματα στο Πανεπιστήμιο, εγώ ίδιος είμαι και που κάνω τα μαθήματα στο MOOC βιντεοσκοπημένα. Τα ίδια πράγματα λέω εδώ, τα ίδια πράγματα λέω εκεί. Ποια είναι η διαφορά όμως? Το Πανεπιστήμιο κάθε μέρα αποδίδω με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Μία μέρα αποδίδω καλύτερα, μία άλλη μέρα αποδίδω λίγο χειρότερα. Όταν όμως κάνω το MOOC, το μάθημα που κάνω είναι το καλύτερο μάθημα που μπορώ να κάνω. Γιατί το έχω κάνει 10 πρόβες, πάω και το παρουσιάζω τέλεια, έχω σκηνοθέτη απέναντί μου, ο οποίος μου λέει όχι έτσι θα το πεις, όχι έτσι και αλλιώς. Αν κάνω κάποιο λάθος, το επαναλαμβάνω μέχρι να το κάνω σωστά. Και ταυτόχρονα, εκτός του τι κάνω εγώ, την παράσταση της ζωής μου, ταυτόχρονα από πίσω μου εμφανίζονται και διάφορα πράγματα που δεν εμφανίζονται στο Πανεπιστήμιο. Δηλαδή, λέω κάτι, εμφανίζεται από πίσω μου εδώ ένα γράφημα, σου το δείχνει κάτι. Μετά λέω κάτι άλλο, εμφανίζεται από εκεί, ας πούμε, μια εικόνα που κινείται και λέει κάτι. Οπότε, η παρουσίαση είναι πολύ καλύτερη, ενώ οι απορίες είναι οι ίδιες, γιατί έρχονται και με ρωτάνε στο Πανεπιστήμιο. Άρα, αυτοί οι μαθητές μαθαίνουν καλύτερα, είναι σίγουρο αυτό. Οπότε, αυτοί είναι αυτοί που μαθαίνουν καλύτερα. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι πολύ κοντά σε αυτό, πολύ κοντά, ερχόταν και η κατηγορία Γ. Γιατί, όπως αποδεικνύεται, και αυτό μας ενδιαφέρει, είμαστε στην ασύγχρονη τώρα, όπως αποδεικνύεται, είναι πολύ σημαντικό το φόρουμ. Λίγο τώρα μια μικρή παρένθεση για το σημερινό μας αυτό σεμιναριάκι, είναι για τη σύγχρονη Έλληνα. Αλλά ανοίγω μια παρένθεση για να σας πω ότι αν κάνεις ασύγχρονη, δηλαδή όταν πας και φτιάχνεις ένα μάθημα όπως φτιάχνουμε πιο πολύ στο e-class, τι κάνουμε? Παίρνουμε το e-class και βάζουμε κάποια μαθησιακά αντικείμενα μέσα. Μπορεί κάποιος να βάλει ένα κείμενο, να βάλει εικόνες, να βάλει ένα PowerPoint, να βάλει κάτι τέτοιο. Και μάλιστα συνήθως περισσότεροι συνάδελφοι, όταν ακούμε ότι έχουν φτιαχτεί, ξέρω εγώ, 80.000 μαθήματα, δεν ξέρω πόσο έχουν φτιαχτεί, κάθε μέρα και από την κι άλλα τόσα, εννοούν ότι φτιάξαμε μία τάξη και βάλαμε υλικό. Η διαχείριση του υλικού όμως είναι όλη η ιστορία. Δηλαδή, αν λέμε ότι βάλαμε απλώς υλικό, είναι σαν να λέμε έχουμε το βιβλίο και το δώσαμε στο μαθητή και λέμε μάθε το. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Πρέπει με κάποιο τρόπο να κάνεις κάτι με το υλικό αυτό. Αυτό που πρέπει να κάνεις λοιπόν είναι και να κάνεις κάποιο τρόπο διανομής για να παίρνει ο μαθητής το υλικό. Για να το κάνεις αυτό πρέπει να το χωρίσεις, όπως χωρίζεις τα μαθήματά σου. Τι κάνεις τη μία μέρα, τι κάνεις την άλλη κτλ. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να υπάρχει μέσα και ένας τρόπος για να αλληλεπιδρά ο μαθητής με το δάσκαλο ασύγχρονα και πρέπει να υπάρχει και ένα φόρουμ μέσα για να μπορεί να μιλάει και ο μαθητής με το δάσκαλο και ο μαθητής με τους άλλους μαθητές. Οπότε αυτά τώρα έχει αποδεχτεί ότι δουλεύουν πολύ καλά. Τα λέω τώρα από την άλλη μεριά, έτσι, από την πανεπιστημιακή μεριά. Αλλά δουλεύουν καλά εκεί, δουλεύουν καλά και εδώ. Παντού δουλεύουν καλά. Το να κάνεις ασύγχρονο μάθημα χωρίς αυτά δεν λέει τίποτα. Δηλαδή απλώς να πεις πάρω το e-class και θα βάλω μέσα υλικό για να το χρησιμοποιήσω σαν αποθήκη υλικού. Γιατί το υλικό θα μπορούσε να το βάλεις κάπου αλλού. Θα μπορούσε να το στείλεις με mail, θα μπορούσε να το έχεις σε ένα site οπουδήποτε. Χρειαζόταν το e-class. Το e-class είναι learning management system. Είναι LMS. Δεν είναι content. Δεν είναι δηλαδή όπως είναι το φωτόδεντρο που έχει περιεχόμενο. Το φωτόδεντρο έχει περιεχόμενο. Το e-class διαχειρίζεται μαθητές. Είχε και το περιεχόμενο από δίπλα. Κλείνει παρένθεση. Να κάνουμε λίγο αυτό. Να σας δώσω ένα αρχείο για να δω λίγο. Να πατήσω λοιπόν το share να δείτε. Ωραία, να δώσω. Σας δίνω ένα αρχείο που έχω εδώ, ένα Word. Δεν είναι να κόψω ένα κομματάκι από ένα σενάριο του β' επίπεδου. Λοιπόν, για να το πάρετε λοιπόν αυτό, εγώ αυτή τη στιγμή πατάω Stop Sharing και πατάω να μοιραστώ File.
Διαλέγω λοιπόν από τα files, πάω στο desktop, ένα αρχείο. Αυτό με το που θα ανέβει θα το δείτε εδώ, όπως βλέπατε το PowerPoint μέχρι τώρα, μπροστά σας. Υποθέτω το βλέπετε. Μπορείτε να το κουνήσετε να το δείτε καλύτερα. Στο αριστερό μέρος της οθόνης εμφανίζεται μια άλλη παλέτα, η οποία παλέτα, εκτός του ότι έχει πάλι έτοιμα για να κάνεις annotation, έχει και τις σελίδες, δηλαδή γράφει 01 και έχει βελάκια. Αν πατήσεις το βελάκι κατά κάτω, σου αλλάζει σελίδα, πάει σελίδα 2, ανάλογα πόσες σελίδες έχει πάει. Τώρα το συγκεκριμένο μου φαίνεται μια σελίδα, έχει 2. Βέβαια και με το πόντινγκ μπορεί να το σκρολάρεις. Ο λόγος σας το δίνω αυτό όμως, δεν είναι για να μάθετε κάτι, αυτό είναι πρόχειρο. Ο λόγος είναι να πάτε πάνω στο file και να πατήσετε το save και θα δείτε τώρα ότι είναι ενεργά και το document και το poll questions και το poll results. Το poll questions είναι οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, το poll results είναι τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου, το document είναι το document που μας ενδιαφέρει τώρα το κείμενο, οπότε πατήστε το document και μετά καθώς το πατάτε βλέπετε στο κάτω μέρος. Έχει το όνομα και από κάτω λέει save as type. Είναι λοιπόν δύο τύπους. Ο ένας τύπος είναι αυτός που είναι ο δικός του, του μηχανήματος, και ο άλλος τύπος είναι PDF. Πατήστε το PDF, save, και σώζεται στον υπολογιστή σας. Οπότε, αν θέλουμε να σώσουμε ένα αρχείο, αν θέλουμε να δώσουμε ένα αρχείο στους μαθητές μας να το σώσουν, το δίνουμε με αυτόν τον τρόπο. Παράλληλα, τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου μας μπορούμε να το σώσουμε, και μάλιστα να δώσουμε και το όνομα. Το σώζεται σαν text, το ονομάσω εγώ αποτελέσματα, εσείς μπορείτε να το σώσετε βέβαια. Λοιπόν, οπότε η απάντηση εδώ τώρα είναι η απάντηση που σας λέω, είναι στην ερώτηση. Το share file αυτή τη στιγμή έχει, δηλαδή το αρχείο που έδωσα εγώ αυτή τη στιγμή πήγε και κάθισε, για να το πω έτσι, πάνω στην οθόνη. Οπότε οτιδήποτε άλλο προβάλλω εγώ καθηγητής τώρα, ο presenter, θα πάει και θα μπει από πάνω και θα φαίνεται το άλλο, αλλά όταν θα φύγει θα μείνει αυτό με το share file. Για να καταφέρουμε να φύγει τελείως, είναι κάτι που άμα δεν στο πούν δυσκολεύεσαι λίγο να το βρεις. Το share file λοιπόν, στο πάνω μέρος του, έχει ένα μικρό, έχει την επικεφαλίδα του και δεξιά, άμα πας εκεί πέρα μέσα, έχει ένα μικρό χ. Πατάς λοιπόν το χ και το σβήνεις. Λοιπόν, και ένα τελευταίο να σας πω, και θα ρωτήσετε ό,τι θέλετε και μετά να κάνουμε μερικά share. Μοιράστηκα ένα PDF. Αυτή τη στιγμή μοιράστηκα και ένα PowerPoint και ένα PDF. Επέλεξα ποιο από τα δύο θέλω να είναι πράσινο και είπα να είναι πράσινο το PowerPoint. Οπότε έμεινε το PDF και δεν είναι πράσινο. Αν πατήσω το PDF θα μοιραστεί το PDF. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν μοιράζομαι το PowerPoint. Για να δείξω δύο πράγματα, είπα σε μια συνάδελφο πριν, τι διαφορά έχει. Υπάρχει διαφορά αν πάρουμε από το Υπουργείο το WebEx ή αν το βρούμε μόνοι μας. Παίρνει όμως μέχρι 100 άτομα, ενώ τούτο που χρησιμοποιούμε εμείς παίρνει σίγουρα παραπάνω. Την προηγούμενη εβδομάδα είχα εγώ μια παρουσίαση με τους συναδέλφους εδώ, τους συντονιστές του Κορινθία και ήμασταν 146 μέσα, δούλευε κανονικότατα. Όμως έχει δύο πραγματάκια που το Υπουργείο στο δικό μας τα έχει απενεργοποιήσει, γιατί υπάρχει συγκεκριμένος λόγος που τα έχει. Το ένα, το πάνω που βλέπετε, θυμάστε ότι σας είπα, θα σας πω για το assign κάτι, το κουμπί. Το assign λοιπόν, το κουμπί που βλέπετε στην παρίτσα, το τρίτο, τέταρτο ποιο είναι, assign που λέει, η μεσαία επιλογή είναι απενεργοποιημένη. Η μεσαία επιλογή έλεγε να περάσεις τον έλεγχο του πληκτρολογίου και του ποντικού στο μαθητή. Παιδαγωγικά, αυτό είναι πολύ δυνατό εργαλείο. Δηλαδή, θα μπορούσε κάποιος να το χρησιμοποιήσει και να πει, θα προβάλλω ένα Word και θα πω στο μαθητή, έλα τώρα και συμπλήρωσέ μου αυτά τα κενά. Θα μπαίνει ο μαθητής λοιπόν, θα συμπλήρωνε κάτι, τις ασκήσεις κτλ. Και θα ήταν όλα μια χαρά. Βέβαια, αν έδινε τον έλεγχο στο μαθητή, είναι σαν το Team Viewer, αν κάποιοι έχουν ασχοληθεί λίγο παραπάνω, να καταλάβει γιατί μιλάω. Αν έδινε τον έλεγχο στο μαθητή, ο μαθητής θα μπορούσε, αν ήθελε, να μην σταματήσει στο να συμπληρώσει τα κενά στο Word. Θα μπορούσε να ψάξει το σκληρό σου δίσκο, να βγάλει έξω όλες τα εγγραφά σου, τις φωτογραφίες σου, να τις δει, να στείλει μηνύματα, να κάνει ό,τι θέλει. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, τέλος πάντων, να χειρίζεται τον υπολογιστή σου.
Γι' αυτό το λόγο λοιπόν το Υπουργείο έκρινε ότι δεν πρέπει να επιστεθούν στους μαθητές τέτοιο εργαλείο και το ακύρωσε. Είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι το Webex το κανονικό, στα κουμπιά τα κάτω που βλέπετε, δίπλα στο κουβανάκι, υπάρχει και ένα κουμπί άλλο που λέγεται Record. Οπότε αν το πατήσεις αυτό, γράφει βίντεο την παρουσίαση. Την παρουσίαση αυτή τη γράφει βίντεο όποιος θέλει. Δηλαδή και ο καθηγητής τη γράφει και ο μαθητής τη γράφει. Γιατί τώρα? Γιατί το εργαλείο έχει αναπτυχθεί για business, δηλαδή για εταιρικές συναντήσεις. Οπότε είναι μεγάλο πλεονέκτημα να μπορεί κάποιος να κρατάει τα πρακτικά, ας πούμε, της συνάντησης και να μπορεί να τα ξαναδεί όποτε θέλει. Τώρα όμως που εμείς το εφαρμόζουμε με μαθητές και μάλιστα και με μαθητές δημοτικού και νηπιαγωγείου, παρά είναι να πατάει ο κάθε μαθητής να βιντεοσκοπεί το περιεχόμενο και μετά όλος ο κόσμος να τα έχει βιντεοσκοπημένα. Σας είπα, υπάρχει και ο νόμος με τα προσωπικά δεδομένα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν το Υπουργείο έκρινε ότι αυτό πρέπει να αφαιρεθεί και αφαιρέθηκε. Αν παρόλα αυτά κάποιος πάρει την άλλη την έκδοση, αυτά τα έχει. Αλλά αν τα πάρει αυτά, δεν είναι σύμφωνος με τις εντολές του Υπουργείου και δεν ξέρω και κατά πόσο οι μαθητές του μπορούν να τον βρουν, έτσι. Δεν ξέρω δηλαδή αν μπορεί να φτιάξει δωμάτιο και τι ακριβώς μπορεί να κάνει. Δεν είμαι σίγουρος. Αλλά εν πάση περιπτώσει, καλύτερα κάτι αυτό με το Υπουργείο. Και αν δεν σας έχει καλέσει ακόμα το Υπουργείο, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μπορείτε να μπείτε πάλι και να φτιάξετε όπως μπήκατε τώρα. Επίσης, υπάρχει και κάτι άλλο προχωρημένο. Στο λέω στο τέλος να σας το πω τώρα μια κρυφή κουβέντα. Για ποιο λόγο έχω κάνει εγώ έναν administrator επίσης δίπλα μου, δηλαδή ένα μαθητή, ένα δηλαδή λογαριασμό που δεν είναι του Υπουργείου, και του δώσα δικαίωμα να είναι host. Γιατί, αν εγώ αυτή τη στιγμή θέλω να φύγω, μπορώ να κλείσω το δωμάτιο και να φύγω και να μείνει το δωμάτιο ανοιχτό μόλις εσάς μέσα, γιατί τα κλειδιά, σαν να λέμε, τα έχει ο administrator. Τα έχει αυτός που ονομάζεται host. Αν δείτε, λέει, τα δεξιά κείμενα και τα μπαλάκια και αυτά, υπάρχει ένας που ονομάζεται host, ένας άλλος που ονομάζεται presenter. Εγώ τώρα έχω δώσει το ρόλο του host και έχω μόνο τον presenter, τον παρουσιαστή. Σε περίπτωση κάποιος φύγει από το δωμάτιο, όχι επειδή το θέλει, αλλά επειδή έπεσε το σύστημα, τότε είναι ρυθμισμένο το εργαλείο έτσι, που αυτόματα κάνει host κάποιον από τους υπόλοιπους, παρευρισκόμενους, φεύγει ο καθηγητής, δηλαδή πείτε ότι κάνετε μάθημα εσείς με τους μαθητές σας και κάτι γίνεται και έχει blackout, κάτι γίνεται. Οπότε δεν κλείνει το δωμάτιο, οι μαθητές μένουν μες στο δωμάτιο, γίνεται host ένας από τους μαθητές αυτόματα, ο οποίος δεν ξέρει και τι να κάνει βέβαια, και μέχρι να ξαναπούμε εμείς, είναι οι μαθητές μας στο δωμάτιο. Μπαίνουμε εμείς μέσα και με το που μπαίνουμε, επειδή μας ξέρει, ξαναπαίρνουμε εμείς το ρόλο αυτόματα. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι. Υπάρχει όμως και μια περίπτωση που μπορεί να θέλουμε να φύγουμε επίτηδες και να αφήσουμε κάποιον άλλον. Και αυτή είναι η περίπτωση, και γι' αυτό απαντάω αυτή τη στιγμή. Αν κάποιος δεν έχει λογαριασμό του Υπουργείου επίσημο, αλλά θέλει να κάνει μάθημα και δεν έχει δωμάτιο. Λέει σε ένα φίλο του λοιπόν, ένα συνάδελφο δηλαδή, θα μου δώσει παρακαλώ το δωμάτιό σου. Ναι, του λέει ο άλλος. Του δίνει λοιπόν το δωμάτιο, μπαίνουν εκεί δύο μαζί, φεύγει ο πρώτος, κάνει host το δεύτερο και τελείωσε. Δηλαδή, ακόμα και να μην είχαμε καθόλου, να μην μας είχε δώσει το Υπουργείο λογαριασμό, πάλι θα μπορούσαμε να κάνουμε μάθημα κανονικά και σε δωμάτιο. Και άμα θέλουμε και ανώνυμο δωμάτιο και ανώνυμο δωμάτιο, όπως θέλετε. Όλα γίνονται δηλαδή. Λοιπόν, πείτε ότι τελείωσε τώρα το μάθημα, θέλουμε να φύγουμε. Οπότε για να φύγουμε, πατάμε το κουμπί το κόκκινο και φεύγουμε. Τι γίνεται τώρα, μας λέει, μήπως θέλεις να σώσεις κάτι από αυτά που γίνανε κατά τη διάρκεια του μαθημάτου. Τι είναι αυτά που θες να σώσεις? Το ένα είναι να σώσεις κάποια αρχεία τα οποία πιθανόν έχουν ανέβει. Δηλαδή τώρα αυτό που κατεβάσετε εσείς που σας έδωσα, αν δεν το είχατε κατεβάσει την ώρα που θα φεύγατε, θα σας ρώταγε, μήπως θες τώρα να το κατεβάσεις. Ή τα ερωτηματολόγια, μήπως θες να τα κατεβάσεις. Ή το chat. Chat είναι σημαντικό να το ξέρετε ότι σώζεται. Αυτή είναι εδώ τη μορφή. Σώζεται δηλαδή σαν text. Και μπορείς να κρατήσεις, σαν να λέω για παιδαγωγικούς λόγους, να βάλεις τους μαθητές να σου απαντήσουν σε διάφορα θέματα και αυτά να τα κρατήσεις. Και οι μαθητές επίσης μπορούν να τα κρατήσουν. Και βέβαια εδώ θα σου ζότανε και το βίντεο, αν είχες βίντεο, αλλά δεν είχε. Λοιπόν, να πω στο τάκα-τάκα και τα λίγο τα πιο προχωρημένα και μετά να ρωτάτε. Ή θέλετε να με ρωτήσετε τώρα? Μέχρι εδώ θέλει να με ρωτήσει κάποιος κάτι? Να σε πάρει μονότερο. Ναι, ναι, ναι. Host γίνεται στον ίδιο υπολογιστή. Έχω δώσει το host στο διπλανό και εγώ είμαι ο presenter.
Προσέχουμε για να έχουμε, που λέει. Μπράβο. Το καλύτερο θα ήταν να κάνουμε ό,τι κάνουν αυτοί στην τηλεόραση, που λέγει και ο κύριος Τσινάκος. Δηλαδή, να είχαμε ένα φίλο, ένα καθηγητή, ένα κάποιον, και να μας κάνει αυτός το host. Γιατί ο host έχει στο κεφάλι του, εκτός του ότι να κάνει μάθημα, το μάθημα το κάνει ο presenter, έτσι. Ο ρόλος του presenter είναι που presenter, παρουσιάζει. Ο host αυτό που έχει στο μυαλό του είναι να κλείνει τα μικρόφωνα, να κλείνει τις κάμερες, να στέλνει μηνύματα ιδιαίτερα σε κάποιον που κάνει κάτι, να του πει σε παρακαλώ, μην το κάνεις έτσι, να δέχεται αυτούς που μπαίνουν στην αίθουσα. Όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν που τα κάνει ο host φορτώνονται πάνω στον καθηγητή. Αν λοιπόν είχαμε δύο άτομα, ήταν ο ένας host και ο άλλος καθηγητής, θα ήταν τέλειο αυτό. Με δύο υπολογιστές. Επίσης, να σας πω, το έχω δοκιμάσει από το σπίτι το δικό μου, που είναι ένα απλό, δεν έχει καμία σύνδεση. Μία 24 γραμμή, κανονική δηλαδή, όπως έχουν πιο πολλοί. Έχω δοκιμάσει να έχω ανοίξει 4 WebEx. Δηλαδή, ένα που είναι το δικό μου, ένα που είναι host, ένα άλλο επίσης το οποίο είναι κάνει το μαθητή και ένα κινητό. Δηλαδή, από το Wi-Fi του σπιτιού είναι 4 εμπλεκόμενοι στην αίθουσα. Και το δίκτυο τα σηκώνει μια χαρά. Ακόμα και με κάμερες τα σηκώνει. Αλλά η κάμερα είναι ένα θέμα τώρα, εξαρτάται και από την ανάλυση και τα λοιπά, όσα δεδομένα στέλνει. Αλλά εν πάση περιπτώσει τα σηκώνει κανονικά. Οπότε το ιδανικό είναι, έχουμε, το ιδανικό τι είναι, αν δεν θέλουμε και πολύ εξοπλισμό και τα λοιπά, κατεβάζουμε στο κινητό μας την εφαρμογή, έχουμε το κινητό και το έχουμε host κινητό, και έχουμε και τον υπολογιστή μας κανονικά και τον έχουμε presenter και κάνουμε το μάθημά μας. Και άμα γίνει καμιά ανάποδη, θα συνεχίσουμε το μάθημα του κινητό, αν δεν έχουμε δεύτερο υπολογιστή. Άλλη ερώτηση. Να σας ρωτήσω κάτι. Βεβαίως. Δηλαδή, ο host και ο administrator πρέπει να είναι στον ίδιο χώρο? Όχι. Μπορεί να είναι οπουδήποτε. Μπορεί να είναι σε άλλη πόλη, δεν έχει σημασία. Αυτό λέω. Εντάξει, ευχαριστώ. Ένα. Είναι από τον ίδιο λογαριασμό και οι δύο? Όχι. Όχι, διαφορετικά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, βλέπετε στους participants ότι υπάρχει κάποιος με το όνομα administrator. Θα μπορούσε να λέει Γιώργος. Απλώς διάλεξε να λέγεται administrator. Εγώ τον έκανα administrator. Εγώ τον έκανα administrator. Ο ένας είναι ο λογαριασμός του Υπουργείου και ο άλλος είναι από το ίντερνετ. Δηλαδή είναι σε δύο διαφορετικούς λογαριασμούς email. Ναι, ο ένας είναι ο λογαριασμός του Υπουργείου, είναι αυτός που έφτιαξε το δωμάτιο, αυτό στο οποίο βρίσκεστε όλοι. Ωραία. Ο δεύτερος λογαριασμός είναι τυχαία, όπως μπαίνει οποιοδήποτε μαθητής. Δεν είναι λογαριασμός. Μαθητής δεν μπαίνει με λογαριασμό. Ωραία. Μπαίνει απλώς με το σύνδεσμο. Εγώ λοιπόν αποφάσισα και είπα στο συγκεκριμένο μαθητή θα τον κάνω host. Μπορώ να κάνω και εσάς αυτή τη στιγμή. Δεν είναι αυτό. Ναι, κατάλαβα. Οπότε μπήκατε και σαν μαθητής από τον λογαριασμό. Μαθητής. Ωραία, κατάλαβα. Ευχαριστώ. Σαν μαθητής, χωρίς καμία άλλη ρύθμιση. Ναι. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Μπορούμε να χωρίσουμε σε ομάδες τους μαθητές να δουλεύουν σε διαφορετικά δωμάτια, π.χ. όπως γίνεται στο ΔΕΗ? Υπάρχει τέτοια δυνατότητα? Λοιπόν, υπάρχει δυνατότητα, αλλά θα τη δείξω τη δυνατότητα και μετά θα μου πείτε αφήστε καλύτερα. Θα τη δείξω, είναι το τελευταίο πράγμα που θα δείξω αυτό. Κανονικά, να ξέρετε, υπάρχει ειδικό εργαλείο που το κάνει αυτό. Η WebEx είναι μια εταιρεία που κάνει διάφορα πράγματα. Ένα από αυτά που παρέχει είναι κάτι το οποίο ονομάζεται WebEx Teams. Δηλαδή, για να συνεργάζονται οι μαθητές σε ομάδες. Έτσι, είναι ειδικό πράγμα αυτό. Γι' αυτό δουλεύει, είναι ένα πολύ απλό εργαλειάκι, το οποίο δουλεύει όπως δουλεύει το Messenger. Δηλαδή, στέλνεις, έχεις πακέτα και έχεις, ας πούμε, ένα PDF, ένα τέτοιο και το στέλνεις στον ένα, το στέλνεις στον άλλον, μέσα από το chat. Μιλάς και στέλνεις πράγματα. Και ταυτόχρονα και δωμάτια. Οπότε λες, εσύ σε αυτό το δωμάτιο, εσύ εκεί, εσύ στ' άλλο. Δηλαδή, το μόνο που κάνει αυτό είναι ότι έχει δωμάτια και στέλνει μηνύματα που μπορούν να περιέχουν και αρχεία. Και το οποίο βέβαια συνεργάζεται και με τούτο εδώ. Το Υπουργείο όμως έχει δώσει σε εμάς το Meeting, όχι το Teams, το οποίο έχει τα άλλα εργαλεία. Το Teams δεν έχει αυτά που λέμε τώρα, δεν έχει το να μοιράζεις οθόνες, το να κάνεις annotation, το να τα έχει. Έχει μόνο τα δωμάτια. Λοιπόν, τούτο εδώ τώρα για να κάνουμε δωμάτια υπάρχουν δύο τρόποι. Μάλλον για να συνεργάζονται οι μαθητές υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ένας τρόπος, ο κλασικός, είναι να συνεργάζονται μέσω του chat. Δηλαδή, να πεις, θα μιλάτε εσείς μεταξύ σας,
φανταστείτε ότι είσαστε σε ομάδα. Ο ένας είναι στο ένα σπίτι βέβαια και άλλο στο άλλο, δεν είναι έτσι αλλιώς μαζί φυσικά. Αλλά θα μιλάτε μεταξύ σας ιδιωτικά και η δουλειά σας είναι αυτή. Και κανονίστε, θα τα ξαναπούμε σε 10 λεπτά. Για να μιλάνε ιδιωτικά βέβαια, πρέπει να έχουν δικαίωμα να μιλάνε ιδιωτικά στο chat. Το έχουν αυτό το δικαίωμα. Το πρόβλημα είναι αν θέλουμε να μην μιλάνε. Θα μπορούμε να το κάνουμε, γι' αυτό θα σας το δείξω σε λίγο. Λοιπόν, η άλλη επιλογή είναι το τελευταίο που έχω να πω, ας μην το πω τώρα, είναι δηλαδή σε αυτό που λέω, υπάρχουν και μερικοί που θέλουν τα πιο προχωρημένα, αυτό είναι τα πιο προχωρημένα, το πούμε στο τέλος. Κάποια άλλη ερώτηση? Έχουμε ορίσει κάποιο μαθητή host, πώς το παίρνουμε πίσω? Δεν γίνεται άλλο να το κάνουμε εμείς? Βεβαίως και γίνεται. Πάμε στο όνομά μας, κάνουμε δεξί κλικ και λέμε ξανακάνουμε host. Επίσης μπορούμε να πάμε σε ένα κεντρικό μενού που λέει, υπάρχει μια επιλογή που λέει Reclaim my role, δηλαδή να ξανακτήσω το ρόλο μου του ιδιοκτήτη. Οπότε το ξαναπαίρνουμε για βουγή. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θέλω να σας ρωτήσω γιατί και σε μένα και σε έναν άλλο συνάδελφο, ενώ κάναμε την ίδια κίνηση και απενεργοποιήσαμε το Anyone Can Share και δεν είχε ξεκλικάρει και προφανώς το έκανα εγώ και σε δεύτερη φορά και μάλιστα σε καθηγητή πληροφορικής συνάδελφο, δεν πέτυχε ούτε και σε μένα ούτε και σε εκείνο. Τι μπορεί να συνέβη? Ότι εγώ δεν το έκανα καλά? Δεν το θυμάμαι να μην το κάνω καλά. Το έβγαλα, το ξεκλίκαρα, το απενεργοποίησα δηλαδή. Και ο ίδιος συνάδελφος της πληροφορικής μου είπε πάλι ότι έκανε και αυτό στην ίδια κίνηση και όμως δεν ήταν όπως θα έπρεπε η επιλογή του. Ναι, λοιπόν, τι μπορεί να είχε συμβεί? Ναι, τι μπορεί, να απαντήσω σε αυτό, τι μπορεί. Εμένα μου είχε συμβεί αυτό μία φορά και μου συνέβη όταν ξεκίνησα την παρουσίαση και είχα ενεργό ότι οποιοδήποτε μπορεί να μοιράζεται. Ναι. Και κάποια στιγμή μέσα στο μάθημα θυμήθηκα ότι δεν θέλω να μοιράζονται, οπότε το έκλεισα μέσα στο μάθημα. Εν τω μεταξύ κάποιοι από αυτούς είχαν ήδη μοιραστεί και κάποιοι δεν είχαν μοιραστεί. Οπότε όταν το έκλεισα, μετά ανακάλυψα αυτό που μου λες και εσύ, ότι κάποιοι μπορούσαν, εξακολουθούσαν να έχουν το δικαίωμα να μοιράζονται και κάποιοι άλλοι όχι. Όταν όμως ξεκινούσα, όσες φορές έχουν ξεκινήσει την παρουσίαση και είναι η επιλογή αυτή ότι να μην μπορεί να μοιράζονται οι άλλοι, τότε δεν μπορεί να μοιράζεται κανείς. Αν το κάνω μέσα στο μάθημα, κάποιες φορές κάτι πάει στραβά. Μέχρι εκεί το έχω ψάξει εγώ αυτό. Το έκανα εξ αρχής εγώ. Εξ αρχής και ενώ δεν ήταν έτσι, μοιραζόντουσαν? Σαν να είχα δεχόμουν ακόμα μαθητές. Ναι. Δεχόμουν ακόμα μαθητές. Ναι. Επίσης, ένα καλό, αν έχουμε host και έχουμε ανθρώπινο host, πραγματικό άνθρωπο δηλαδή, είναι ωραίο να κάνει. Το anyone can share είναι ωραίο να το έχει αυτός για να το ρυθμίσει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ήθελα τώρα να δείξω αυτό το reclaim the role. Να δείξω κάτι. Υπάρχει δυνατότητα να μοιραστώ ολόκληρο το meeting window. Οπότε αυτή τη στιγμή βλέπετε ό,τι βλέπω εγώ μέσα στο meeting window. Ωραία. Ναι. Άρα βλέπετε και τα μενού μου. Βλέπετε τα μενού εδώ πέρα που ανοίγω κλείνω το πάνω, έτσι. Βλέπετε τα μενού. Ε, μου απαντήσει κάποιος? Ναι. Πώς το κάνατε? Λοιπόν, κοιτάξτε κάτι. Το βλέπετε αυτό εδώ που γίνεται τώρα μπλε? Το βλέπουμε. Ναι. Αυτό είναι που με ρώτησε ο συνάδελφος πριν από λίγο. Λέει, πώς θα γίνω εγώ να ξαναγίνω host? Εγώ λοιπόν, αν πατήσω αυτό το κουμπί, που λέει να ξαναδιεκδικήσω το ρόλο του host, τον έχω δώσει σε κάποιον άλλον. Μόλις το πατήσω αυτό το κουμπί, θα το πατήσω να δείτε, μόλις το πατήσω αυτό, γίνομαι host εγώ. Δηλαδή, άμα πάτε στο participant, θα δείτε τώρα ότι σε μένα γράφει host. Αλλά αν θέλω πάλι, αν δείτε τον administrator εδώ, αν θέλω να ξανακάνω τον administrator να τον κάνω host, πατάω δεξί κλικ πάνω στον administrator και πατάω να του αλλάξω το ρόλο και να τον κάνω host. Και μου λέει OK,
από εδώ και πέρα ο administrator είναι host. Εντάξει. Λοιπόν, κάποια άλλη ερώτηση σχετική. Αυτό που μας έβγαλες τώρα που βλέπουμε αυτό, με ποιον τρόπο το έκανε? Από το share υπάρχει τελευταία επιλογή που λέει share my meeting window. Μοιράζομαι λοιπόν όλη μου την επιλογή, αλλά αυτό δεν είναι για να το κάνετε εσείς με τους μαθητές. Έχει σημασία αυτό. Αυτό είναι για να το κάνω εγώ που είστε εσείς καθηγητές και σας δείχνω. Δεν το κάνεις στους μαθητές. Δεν χρειάζονται οι μαθητές να βλέπουν τα μενού σου. Κατανοητό. Οι εκπαιδευόμενοι σου χρειάζεται να βλέπουν τα μενού. Να πω. Για το PowerPoint που μας είχες πει πριν, ότι για να φέρνει σωστά, να μας το δείξει. Ναι. Θα το κάνουμε. Άμα θέλεις, θα σε κάνω. Λοιπόν, Δημήτρης Δημητρόπουλος, έτσι. Ναι. Έχεις ένα PowerPoint μια στιγμή εκεί που θα μπορούσε να το δείξει. Αν υπάρχει, έχει κάποιος ένα PowerPoint που θέλει να δείξει, δεν έχει πρόβλημα να μας το δείξει. Όποιος και να είναι, δεν πειράζει. Αλλά επειδή το παλάκι είναι ψηλά και ο Μιχάλης είναι χαμηλά, ο πιο εύκολος τρόπος είναι να πατήσω δεξί κλικ πάνω στο Μιχάλη και να πω να αλλάξω το ρόλο σε presenter. Με το που κάνω αυτό λοιπόν, θα δείτε ότι ο Μιχάλης, άμα πάτε στους participants, θα δείτε ότι ο Μιχάλης είναι αυτός ο presenter. Και εγώ πλέον δεν έχω το μπαλάκι, που σημαίνει ότι αφού δεν έχω το μπαλάκι, δεν μπορώ να προβάλλω εγώ. Ο Μιχάλης είναι τώρα ο δάσκαλος. Ωραία. Λοιπόν, οπότε, θέλουμε τώρα, μας προβάλλει ο Μιχάλης το PowerPoint. Μας προβάλλει την οθόνη του, ωραία. Άντυξε και το PowerPoint μέσα. Ωραία. Λοιπόν, τώρα, κλείσουμε, okay. Λοιπόν, έτσι όπως είμαστε λοιπόν, βλέπουμε το PowerPoint σε edit mode. Δηλαδή, εδώ πέρα αν αλλάξει ο Μιχάλης και το περιεχόμενο, ας πούμε, τα αλλάξει αυτή τη στιγμή, το βλέπουμε και αλλάζει, έτσι. Δηλαδή, αλλάζει τα γράμματα, εκτός του ότι κουνάει τις διαφάνειες πάνω κάτω, μπορεί να αλλάξει τα κείμενα. Yeah. Και να γίνει δηλαδή στο στάδιο που το φτιάχνεις το PowerPoint. Βλέπεις και τα μενού πάνω, όλα κτλ. Αν θέλει να το κάνει αυτό προβολή παρουσίασης, θα πάει και θα γεμίσει όλη του την οθόνη. Και αυτό δεν είναι καλό σε περίπτωση που κάνουμε εμείς τη δουλειά που κάνουμε, γιατί μας τα καλύπτει όλα. Πάει και κάθεται από πάνω το PowerPoint. Έχει αυτή την ιδιότητα. Για να το ρυθμίσουμε λοιπόν το PowerPoint και να ανοίγει σε παράθυρο, κάνουμε το εξής. Πήγαινε Μιχάλη εκεί πέρα που λέει στο μενού πάνω στο κόκκινο, πάνω μεριά, εκεί που λέει προβολή παρουσίασης. Πάντα το αυτό. Εννοεί το PowerPoint. Το PowerPoint πάνω, εκεί που έχει τα μενού. Εντάξει, έχει και κάτω. Πάνω. Όχι. Αυτό. Πάτα escape. Πάτσε. Το μενού. Προβολή. Όχι, εκεί πιο αριστερά. Πιο αριστερά που λέει προβολή παρουσίασης. Ναι. Μιχάλη, στην μπάρα που είναι κρυμμένη, εκεί τα έχεις. Το είδε. Λοιπόν, ναι, εκεί λοιπόν τώρα. Κάπου τώρα αριστερά λέει ρυθμίσεις προβολής παρουσίασης. Ναι. Πάντα το. Εδώ λοιπόν έχει τρία πραγματάκια, τρεις επιλογές. Πάτε τη δεύτερη επιλογή που λέει προβολή με συμμετοχή του χρήστη παράθυρο. Πάτε αυτό. Ναι. Πάτε OK. Ωραία. Από εδώ και πέρα λοιπόν, όποτε πατάς το F5 ή την προβολή παρουσίασης, θα ανοίγει σε παράθυρο. Πήγαινε αριστερά στο πρώτο εκεί που λέει αριστερά πάνω ή κάτω, όπου θέλεις. Για προβολή παρουσίασης. Ναι, πάτε να δεις τι έγινε. Τι έγινε τώρα. Να ανοίξει σε παράθυρο. Και όλο το παράθυρο μπορεί να τα αυξομειώνει και να το πας όπου θέλει. Δεν σου πιάνει την οθόνη πλέον. Ναι. Εμείς το βλέπουμε μια χαρά εδώ. Αλλά εσύ, εμείς το βλέπαμε πριν. Αλλά εσύ βλέπεις και τα υπόλοιπα. Έχει τεράστια διαφορά αυτό. Εντάξει. Οπότε αυτή είναι η απάντηση. Χρειάζεται αυτή τη ρύθμιση στο προβολή παρουσίασης για να είναι μέσα σε παράθυρα. Ευχαριστούμε, Γιάννη. Κάποια άλλη ερώτηση. Α, και είδαμε και πώς ο Μιχάλης μπορεί να μοιραστεί κάτι, έτσι. Για να μοιραστεί και κάποιος άλλος κάτι, για να κάνουμε και το annotation με άλλον άνθρωπο. Θέλει κάποιος να μοιραστεί κάτι. Ό,τι να είναι. Μια εικόνα, ό,τι να είναι. Πάνε εργασίας. PDF κάνει, κυρία Τζορτζάκη. Κάνει, μια χαρά. Λοιπόν, όνομα. Ένα PDF. Ωραία, ένα PDF. Λοιπόν, τι θέλουμε τώρα. Θέλουμε, ας πούμε, εντάξει, μην το κουνάς, άστο εκεί.
Λοιπόν, θέλουμε παραδείγματος χάρη, μας ρωτάει, είμαστε μαθητές εμείς, και μας ρωτάει η Ιωάννα, από αυτά που λέμε εκεί στην βιβλιογραφία, ποιο από αυτά θεωρείται πιο σημαντικό, πείτε μου. Για να το πούμε λοιπόν αυτό, πρέπει να ζητήσουμε δικαιώματα να σημειώσουμε. Πάμε λοιπόν αριστερά σε εκείνο το μενουδάκι που έχει αριστερά και πατάμε το Ask to Annotate, που είναι το πρώτο, το ζιγζάκ. Στέλνουμε λοιπόν αίτημα τώρα στην Ιωάννα. Δεν το στέλνουμε σε μένα που είμαι ο ιδιοκτήτης του δωματίου, έρχεται στην Ιωάννα. Η Ιωάννα λοιπόν κάνει δεκτό το αίτημα και πάω εγώ να σημειώσω, παίρνω και το βελάκι και λέω για μένα πιο σημαντικό είναι αυτό. Το κάνει με ένα λεπτούλι βελάκι πράσινο. Είναι εκείνο. Και αλλάζω χρώμα και το κάνω ξέρω κόκκινο. Λέω είναι το εδώ. Ωραία. Οπότε, τι θέλω να πω εδώ. Ότι δεν είναι ο δάσκαλος που δίνει μόνο την δυνατότητα του annotate, είναι ο παρουσιαστής, όποιος και να είναι αυτός. Μπορεί να είναι ο μαθητής ο παρουσιαστής. Λες λοιπόν στον παρουσιαστή, δώσουμε το δικαίωμα του annotate, το annotation. Α, κύριε Τζορτζάκη, πώς μπορούμε να δούμε τώρα αν αυτά τα βελάκια μπορούν να σβήσουν από τον ίδιο που τα γράφει. Ναι, για να κάνω μια δοκιμή, να δω εγώ, να πάρω ένα βελάκι. Συγγνώμη, πατώντας δεξί κλικ, ask to annotate. Για δοκιμάστε κάποιος να σβήσει το βελάκι με το όνομά του. Το κάνω και εγώ, αλλά επειδή πέφτει ένας πάνω στον άλλο τώρα. Θα πάρω τη γόμα. Σε εμένα δεν σβήνει πάντως. Ναι. Πάτησε ούτε σε εμένα σβήνει. Ούτε σε εμένα. Σε μένα γιατί σβήνει, ρε συνάδελφοι. Να σας πω εγώ κάτι. Ναι. Σε μένα έσβησε. Είχε επιλογή στη σβήστρα. Το clear my pointer. Ναι, αυτό ήθελα να πω. Έχει επιλογή. Αφού αν πατήσει τη σβήστρα, το λέει. Clear my pointer, το πατάς. Είχε επιλογή και όλα μετά. Εντάξει. Εντάξει. Ωραία. Okay. Ναι. Ωραία. Άλλη ερώτηση σχετική με αυτό. Ωραία. Λοιπόν, ξαναπέρνω το ρόλο μου πίσω. Για πάει email που λέει πατήστε το κουμπί για να συνδεθείτε. Πίσω από εκεί, αν κάνουν αντιγραφή της διεύθυνσης του link, θα φαίνεται το όνομα ή θα φαίνεται το ανώνυμο δωμάτιο στο τέλος. Αυτό είναι. Τα παιδιά, για να πάει δωμάτιο να συνδεθείτε, σημαίνει ότι κάποιος έχει προσπαθήσει να κάνει προγραμματισμό, το οποίο είναι αυτό που θα πω στο τέλος, είπα, το οποίο είναι λίγο προχωρημένο πράγμα και δεν μας βγαίνει σε καλό πολλές φορές. Ο εύκολος τρόπος να καλούμε τα παιδιά είναι του στέλνουμε το link και τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Του στέλνουμε το link με Viber, με Messenger, με ό,τι θέλουμε. Να πάρουμε mail, να πάρουμε το link. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο για τα παιδιά. Και ξέρουν ότι αυτό είναι το δωμάτιο του καθηγητή του τάδε. Δηλαδή το ιδανικό είναι να έχει το σχολείο ένα πρόγραμμα, όπως έχει το πρόγραμμα των μαθημάτων κανονικά, δηλαδή Δευτέρα, Τρίτη κτλ. Και να λέει τη Δευτέρα. 10 η ώρα έχει μάθημα ο Τζορτζάκης και 11 η ώρα έχει ο Σιφάκης, λέμε τώρα. Οπότε, εκεί που λέει Τζορτζάκης, για να μην δώσεις και το link όλο, για να μην κυκλοφορείς στο Facebook και μπαίνουν και άλλοι κτλ. Θα μπορούσες στο Τζορτζάκης πάνω να βάλεις το σύνδεσμο μέσα. Να το κάνεις ενεργό τη λέξη Τζορτζάκης. Να την κάνεις hyperlink δηλαδή. Αυτό είναι το ιδανικό. Και από κάτω το Σιφάκης με το άλλο, με το δικό του δωμάτιο. Ο μαθητής το μόνο που χρειάζεται να κάνει είναι να κάνει κλικ στο Τζορτζάκης ή το Σιφάκης. Τέρμα. Αυτό είναι όλο. Η άλλη επιλογή είναι να του δώσεις το σύνδεσμο. Τώρα, άμα πας να το κάνεις ανώνυμο κτλ., λίγο μπερδεύεται το πράγμα. Θα το πούμε στο τέλος όμως. Ωραία, εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάνω σε αυτά που έχουμε πει, υπάρχει άλλη απορία. Αυτά που δεν έχουμε πει είναι άπειρα. Αλλά αυτά που έχουμε πει, υπάρχει απορία πάνω σε αυτά. Ωραία, οκ. Συγγνώμη. Αυτό που είπατε ότι πώς αλλάζουμε στο room από την αρχή το όνομά μας, θα το πείτε μετά. Μετά. Ευχαριστώ. Ωραία. Κύριε Τζαχή, είμαι ο Γιαννάκης. Αυτό που ρώτησε ο συνάδελφος τώρα μόλις, έχω ανοιχτό ένα αρχιάκι σε Word μορφή, το οποίο έχω την απορία πώς θα το μοιράσω να το πάρουν και οι υπόλοιποι. Θυμάμαι ότι αν υποτεθεί ότι μου δώσετε να είμαι host εγώ, ή presenter, μπορώ να πάω να το κάνω παρουσίαση, έτσι σαν παράθυρο. Ναι.
Και πώς θα το πάρω εγώ και κάποιος για να το δει και αυτός να το κατεβάσει με υπολογιστή του. Το δείξαμε αυτό. Αν διαλέξουμε να είναι το share file και όχι το υπάρχει ειδικό πράγμα που λέγεται share file. Το οποίο σωστά, είναι σωστά. Από... Ναι, αυτό. Εκεί λοιπόν ανεβαίνει πάνω και ο άλλος μπορεί να πάει στο save document και να το κάνει PDF. Σωστά. Όχι, είναι το PDF. Εντάξει. Θα το ξανακάνουμε άμα είναι. Και μάλιστα την ώρα που θα κλείσετε το δωμάτιο για να φύγετε, θα ρωτήσει μήπως θέλεις αυτό που ανέβασε κάποιος σαν share file να το πάρεις. Σε ρωτάει ακόμα και την ώρα που φεύγεις, για να είναι σίγουρο. Λοιπόν, να απαντήσω λίγο σε ερωτήσεις αυτές. Πιο πολλές τις είπαμε, αλλά να τις απαντήσουμε να είμαστε σίγουροι ότι δεν μας ξεφύγε κάτι. Μπορώ να κλείσω τα μικρόφωνα των μαθητών μόνιμα. Η απάντηση είναι όχι. Δεν μπορώ να τα κλείσω μόνο. Μπορώ να τα κλείσω παροδικά, όχι μόνιμα. Μπορώ να κλείσω τις κάμερες των μαθητών μόνιμα. Αυτό ναι, μπορώ να το κάνω, σας το δείξω αμέσως. Μπορώ να τους εμποδίσω να μιλάνε μεταξύ τους κρυφά. Ναι, και αυτό μπορώ να το κάνω, σας το δείξω αμέσως. Λοιπόν, για να σας το δείξω αμέσως, σταματάω πάλι την παρουσίαση και γυρνάω σε εκείνο το share που δείχνει και τα μενού μου. Μοιράζομαι δηλαδή το My Meeting Window όλο. Εδώ λοιπόν... συγγνώμη όμως. Ένα λεπτάκι. Αυτή τη στιγμή ξαναπαίρνω το ρόλο του host, γιατί αυτό είναι δουλειά που την κάνει ο host. Host είναι αυτός που ρυθμίζει το δωμάτιο, είπαμε. Ο presenter κάνει το presentation, την παρουσίαση. Ξαναπαίρνω λοιπόν το ρόλο του host. Οπότε, άμα δείτε τώρα το μενού μου, εδώ πέρα μέσα έχει. Βλέπετε εδώ που λέει assign privilege. Δηλαδή, αναθέτεις το privilege, πώς το λένε στα ελληνικά. Όχι δικαίωμα, προνόμιο. Ναι, προνόμια. Η προνόμια έχει ο καθένας. Προνόμιο. Μέσα λοιπόν. Μπράβο, μπράβο, σωστά. Λοιπόν, μέσα στα προνόμια λοιπόν υπάρχουν εδώ πέρα τα προνόμια που σχετίζονται με το chat. Λέει λοιπόν, ο participant, μαθητής δηλαδή, μπορεί να κάνει chat ιδιαίτερα, ιδιαιτέρως, με το host, με τον presenter και με άλλους participants. Κοιτάτε να το κάνετε μια δοκιμή τώρα μια στιγμή αυτό. Άμα πάτε δεξιά εκεί πέρα που είναι οι participants, στα ονόματα των ανθρώπων, θα δείτε δεξιά-δεξιά όταν πάτε με το ποντίκι, εμφανίζεται ένα συννεφάκι. Είναι το chat. Αν κάνετε κλικ στο συννεφάκι κάποιου από αυτούς και γράψετε ένα μήνυμα, το μήνυμα θα πάει μόνο σε αυτό. Αυτό είναι το ιδιωτικό chat. Οπότε, αν το κάνεις για καλό, δηλαδή αν έχεις τους μαθητές σου και τους έχεις σε ομάδες που ρώτησες συνάδελφος του, τότε λες, συζητήστε μεταξύ σας ιδιωτικά και θέλω να συζητήσετε, να λύσετε αυτό το θέμα, ας πούμε, και να τα ξαναπούμε σε 10 λεπτά και να έχετε βρει τη λύση. Αν όμως δεν το κάνεις επειδή το θέλεις και το αφήσεις αυτό έτσι ανεξέλεγκτο, υπάρχει δυνατότητα οι μαθητές να το βρουν και να το χρησιμοποιούν για να παίζουν, για να το πω έτσι λίγο άκοψα, την ώρα του μαθήματος. Είναι το αντίστοιχο με το να πετάει ραβασάκι ο ένας τον άλλον μες στην τάξη. Δηλαδή, την ώρα που κάνουμε μάθημα, ο ένας μαθητής μιλάει με τον άλλον και λέει τα δικά του. Ιδιωτικό μήνυμα. Αν θέλουμε λοιπόν να τους το κόψουμε, βλέπετε τώρα, όλα αυτά είναι ενεργά, άμα πάτε στο participant. Αν όμως πάω εδώ και απενεργοποιήσω ότι ο μαθητής μπορεί να κάνει chat με τους άλλους participant και πατήσω και το apply, έτσι λοιπόν όπως είμαι τώρα, θα δείτε ότι δεν μπορείτε πλέον. Δηλαδή, άμα πάτε, δεν γίνεται. Οι μόνοι με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνήσετε είναι ο host και ο presenter. Δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους άλλους. Επειδή τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση βέβαια δεν έχουμε κανένα θέμα τέτοιο, επικοινωνήστε με όποιον θέλετε, γι' αυτό το ξαναπατάω, το ξανακάνω ενεργό και πατάω apply, οπότε αυτή τη στιγμή πάλι εμφανίζονται τα μπαλονάκια και στους άλλους. Οπότε αυτή είναι η ρύθμιση την οποία μπορούμε να κάνουμε για να κόψουμε ή να επιτρέψουμε το ιδιωτικό chat. Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Ναι. Όταν γίνεται ιδιωτικό chat, ο host δεν μπορεί να το δει. Όχι, είναι ιδιωτικό. Και ήθελα και κάτι άλλο να σας πω. Εκεί δίπλα που ήσασταν τώρα, που έλεγε εσείς είχατε μπει στο communicate, δίπλα έχει ένα που λέει participants. Αν πάτε εκεί, μπορείτε να βάλετε ήχο, νομίζω, κάπως, όταν ανησυχώνει κάποιος χέρι κλπ. Αυτό είναι κάπου αλλού. Είναι αλλού. Ναι, είναι δύο ρυθμίσεις. Αυτές θα τα πούμε μετά.
Εντάξει. Τις ρυθμίσεις των δωματίων. Εντάξει. Λοιπόν, το δεύτερο που θέλω να πω είναι αυτό με το βίντεο. Άμα πάτε λοιπόν εδώ στο meeting, στο options, η πρώτη επιλογή λέει επιτρέπω σε όλους τους participants να ανοίγουν το βίντεο, η βιντεοκάμερα. Αν αυτό το απενεργοποιήσω και πατήσω apply, εξαφανίζονται όλες οι κάμερες μαζί και η δικιά μου όμως. Οπότε κανείς δεν έχει κάμερα εδώ τώρα. Αν το ξαναπατήσω και πατήσω πάλι το apply, αυτή τη στιγμή έχουμε πάλι κάμερες. Οπότε θυμώ ότι είμαστε εντάξει. Δεν το πάτησες όμως. Δεν το πατήσατε. Όντως, δεν το πάτησα. Όχι. Options. Ναι, σωστά, δεν το πάτησα. Οκ, τώρα είμαστε εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, υπάρχει και κάτι άλλο βέβαια, μια και το φτάσαμε ως εδώ, το οποίο μπορεί να χρησιμεύει, μπορεί και όχι, αλλά είναι θέμα τώρα... Δεν ξέρω τι ακριβώς εξυπηρετεί αυτό, εκτός από να μην σε αποσπώνει άλλη. Υπάρχει μια επιλογή στο view, αυτή εδώ, που λέει, αν το πατήσω αυτό, δεν βλέπω κανενός από εσάς τις κάμερες. Όχι ότι δεν υπάρχουν όμως. Δηλαδή, αν είχα 20 μαθητές αυτή τη στιγμή με ανοιχτές τις κάμερες και το πάταγα αυτό το κουμπί, εγώ δεν θα τους έβλεπα, αλλά αυτοί θα βλέπανε ένας τον άλλο. Απλώς εγώ δεν θα τους έβλεπα. Αυτό είναι λίγο για να ξεκαθαρίζεις τα πράγματα για να μην σε αποσπούν όταν κάνεις μάθημα. Αλλά δεν μου έχει χρειαστεί ποτέ, οπότε εγώ τα αφήνω. Πώς να ξέρετε ότι υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Λοιπόν, επιστρέφω πάλι στο PowerPoint μια στιγμή, να σας δείξω και τα υπόλοιπα ερωτήματα. Λοιπόν, δύο το λύσαμε, μπορούμε να κλείσουμε τις κάμερες μόνιμα. Τρία, ναι, μπορώ να τους εμποδίσω να μιλάνε κρυφά. Τέσσερα, είναι καλύτερο να διαμοιράζομαι. Οθόνη, εφαρμογή ή αρχεία. Το πιο εύκολο είναι αυτό που συνιστάται γενικώς, και αυτό που είπε και το Υπουργείο δηλαδή στην τελική ανάλυση, είναι η οθόνη. Από εκεί και πέρα τώρα. Αν είσαι πιο επαγγελματίας, όπως του λέγει, μπορείς να μοιράζεσαι και εφαρμογή. Αν θέλεις να μοιραστείς κάτι και να μείνει, να το πάρουν οι μαθητές, μοιράζεσαι αρχεία. Η απάντηση 5 δηλαδή, πώς θέλουν αρχεία στους μαθητές, με το 4 είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αν θες να μοιραστείς αρχείο, κάνεις με τον τρόπο που μετά, αφού μοιράστηκε ένα αρχείο, πώς κλείνει, το είπαμε. Το πάνω μέρος έχει ένα μικροσκοπικό χ, το πατάμε και κλείνει. Σε τι μορφή κατεβάζω το αρχείο μου, σε PDF. Οτιδήποτε και να τους δώσεις, το κατεβάζουν σε PDF. Δηλαδή, είτε τους δώσεις εικόνα, είτε τους δώσεις Word, είτε τους δώσεις PowerPoint, είτε τους δώσεις PDF, το που κατεβάζουν είναι PDF. Έχει και τις απαντήσεις εδώ, γιατί θα σας δώσω μετά τις διαφάνειες αυτές, οπότε να ξέρετε ότι υπάρχουν και απαντήσεις. Υπάρχει τώρα μια επιπλέον επιλογή, η οποία λέγεται Share Multimedia, που είναι λίγο πιο προχωρημένη. Ας τα αφήσω αυτό, γιατί είναι άλλα πιο σημαντικά που δεν έχουμε πει. Απλώς να σας πω ότι ο λόγος που υπάρχει, αν θέλετε θα το κάνουμε μετά, ο λόγος που υπάρχει είναι για να μην υπερφορτώνουμε το δίκτυο και ουσιαστικά είναι του host ρόλος αυτός, δηλαδή είναι πιο προχωρημένη επιλογή, όχι του presenter. Γιατί ουσιαστικά τι κάνουμε, δίνουμε στον μαθητή ένα εξωτερικό σύνδεσμο, τον οποίο ο μαθητής αποφασίζει αν θα τον ανοίξει ή όχι και τον δουλεύει στο ένα μέρος της οθόνης, ενώ στο άλλο μέρος της οθόνης κάνει κάτι άλλο. Δεν είναι πολύ συχνή η διαδικασία αυτή, αλλά εν πάση περιπτώσει σας λέω ότι γίνεται και αυτό. Αν έχουμε χρόνο θα το πούμε μετά. Πάντως το έχετε εδώ και φαίνεται έτσι. Δηλαδή ανοίγει σε δικό της παράθυρο, εγώ έχω ανοίξει τώρα κάτι εδώ ψηφιακή κινηματογραφία και αυτό μεγαλώνει, μικραίνει, εν πάση περιπτώσει δουλεύει μέσα στο συνολικό παράθυρο, υπάρχει και αυτό. Το επόμενο. Έδωσα δικαίωμα παρουσίας σε ένα μαθητή, πώς το δίνω σε άλλον και πώς επιστρέφω τον έλεγχο σε μένα. Είναι αυτό που είπαμε πριν με τον μπαλάκι ή με το δεξί κλικ. Τι εξυπηρετεί η διαμοίραση multimedia. Εξυπηρετεί γιατί δεν επιβαρύνει το σύστημα κυρίως. Δηλαδή φανταστείτε τώρα, ας πούμε ότι θέλουμε να κάνουμε ένα βίντεο, το οποίο είναι και μεγάλο. Έχει διαφορά να βάλουμε το βίντεο να παίζει στο δικό μας υπολογιστή και να το μοιράζουμε σε όλους το βίντεο. Έχει διαφορά αυτό. Έχει διαφορά να δώσουμε το link ουσιαστικά στον καθένα. Θα μου πείτε, μπορούσαμε να δώσουμε το link και με το chat. Που πάρει το link και άνοιξε το.
Αν το κάναμε έτσι όμως, δεν ξέρουμε ο μαθητής που θα το έβλεπε το βίντεο. Μπορεί να μην έβλεπε εμάς και να έβλεπε το βίντεο. Μπορεί να έχει τα παράθυρά του να πέσουν ένα πάνω στο άλλο. Ενώ έτσι είναι ένα πιο τακτοποιημένο πράγμα και πιο επαγγελματικό. Είναι λίγο πιο προχωρημένο, πας πριν. Λοιπόν, πώς μπορώ να προσθέτω ερωτήσεις, θα το κάνουμε σε λίγο. Πάντως είδατε ότι μπορώ να προσθέτω ερωτήσεις. Μπορούν οι μαθητές να βλέπουν τις απαντήσεις. Ναι, μπορούν να τις βλέπουν. Είδα και στο chat, με ρώτησε κάποιος αν μπορούν να βλέπουν και τι απάντησε ο καθένας. Και αυτό μπορούν να βλέπουν, τι απάντησε ο καθένας. Το πώς προγραμματίζω συναντήσεις είναι το τελευταίο. Με τις ομάδες μαθητών, με ρώτησε και η συνάδελφος, είναι το τελευταίο. Πώς φεύγω από το δικό μου δωμάτιο χωρίς να κλείσει. Φεύγω είτε επειδή με πετάει το σύστημα, είτε κάνοντας κάποιον άλλον host. Και τότε φεύγω και δεν κλείνω. Έχω και τις απαντήσεις αντίστοιχες. Πώς φτιάχνω πόλη τώρα. Αντί να σας το δείξω έτσι, καλύτερα να σας το δείξω στην πραγματικότητα. Είναι καλύτερα αυτό. Μέχρι εδώ έχουμε καμιά πορεία. Πάνω σε αυτά, δεν προχωρήσουμε στο πόλο. Δεν έχουμε. Ωραία. Να προχωρήσουμε λίγο στο πόλο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να μοιραστώ λίγο πάλι να βλέπετε τι κάνω εγώ. Meeting window. Βλέπουμε το meeting window, το βλέπουμε. Ωραία. Λοιπόν, υπάρχει ένα μενού λοιπόν εδώ, το οποίο ονομάζεται View. Και στο μενού αυτό υπάρχει μια επιλογή εδώ πέρα που λέει Panels. Τι είναι τα Panels? Τα Panels είναι αυτά που βλέπουμε στο δεξί μέρος της οθόνης και είναι το Participant, το Chat, το Poll, το Multimedia. Όλα αυτά λοιπόν ονομάζονται Panels. Παράθυρα θα τα λέγαμε εμείς ελληνικά. Πριν λοιπόν κάνεις οτιδήποτε poll, πρέπει να διαχειριστείς τα παράθυρα, δηλαδή να υπάρξει ο χώρος στον οποίο θα γίνει το poll. Και πώς γίνεται αυτό? Πολύ απλά πάμε εδώ στο τελευταίο, εδώ που λέει κάτω Manage Panels, το πατάμε και φροντίζουμε το poll να πάει από εδώ εκεί. Όταν ξεκίνησα ήταν έτσι. Έτσι είναι όταν ξεκινάει το δικό σας το δωμάτιο. Τι κάνετε λοιπόν? Μόλις μπείτε στο Manage Panels, πηγαίνετε εδώ, πατήστε το poll, δεξιά, και το poll πάει στα ενεργά παράθυρα. Από τη στιγμή που πάει στα ενεργά παράθυρα, πατάμε OK και τελείωσε. Τώρα έχουμε ένα παράθυρο το οποίο ονομάζεται poll. Αν δεν το δείτε εδώ όπως το βλέπετε σε μένα, θα το δείτε κάπου εδώ πέρα μέσα στα κουμπιά, σε αυτό με τις... είναι τούτο εδώ που βλέπετε πάνω. Έτσι, δεν το φαίνεται. Αυτό λοιπόν το παράθυρο το poll, πάμε να φτιάξουμε ένα poll. Πώς φτιάχνουμε το poll? Εδώ τώρα φαίνεται το προηγούμενο. Πατάμε New Poll, που λέει θέλεις να σώσω τις προηγούμενες ερωτήσεις του poll. Πατάω No, γιατί τις έχω τις προηγούμενες ερωτήσεις του poll. No. Άρα είμαστε στο 0. Έχουμε τώρα ένα κενό poll και θέλουμε να φτιάξουμε. Τι είδους θέλουμε να είναι η πρώτη ερώτηση? Η πρώτη ερώτηση, ας πούμε, θέλουμε να είναι ερώτηση πολλαπλής επιλογής. Πατάω λοιπόν. Πολλαπλή επιλογή που δέχεται μία απάντηση. Θα μπορούσε να είναι πολλαπλή επιλογή που δέχεται πολλές απαντήσεις. Θα μπορούσε να είναι και μία ερώτηση απάντηση κειμένου. Λέμε πρώτα απ' όλα μία πολλαπλή επιλογή. Πατάω λοιπόν New. Μου λέει γράψε την ερώτηση. Γράφω. Πόσο εύκολα μπορώ να χειριστώ το WebEx? Ας πούμε κάνει μια ερώτηση τέτοια. Πόσο εύκολα μπορώ να χειριστώ το WebEx? Απάντηση. Θέλω να προσθέσω τώρα απαντήσεις. Πάω εδώ στο Add. Πολύ δύσκολα. Ξαναπατάω Add, προστίθεται δεύτερη απάντηση. Με βοήθεια θα καταφέρω. Πατάω Add. Νομίζω μπορώ. Πατάω και άλλη μία Add. Εύκολα. Λοιπόν, τώρα λοιπόν, έτσι που είμαστε, έχω φτιάξει μία ερώτηση με 4 πιθανές απαντήσεις. Πάω να κάνω και άλλη μία ερώτηση. Η επόμενη ερώτηση να είναι σύντομης απάντησης. Λοιπόν, πιο χαρακτηριστικό
μου άρεσε. Μου άρεσε περισσότερο. Ποιο χαρακτηριστικό μου άρεσε περισσότερο. Και τελειώσαμε. Και εδώ δεν θέλω. Με ποιο χαρακτηριστικό μου άρεσε περισσότερο. Παρατηρώ λοιπόν ότι έχω κάνει κάποιο λάθος στην πληκτρολόγηση. Πάω εδώ, που είναι η ερώτηση, και πατάω το μολυβάκι. Βλέπετε στο πάνω μέρος. Πατάω λοιπόν το μολυβάκι, ξαναμπαίνω μέσα και διορθώνω αυτό που θέλω. Σας λέω λοιπόν ότι έχει και δυνατότητα ήδη και είναι αυτό. Το χαρακτηριστικό μου άρεσε περισσότερο. Κάνω ένα κλικ, τελειώσαμε. Αυτό είναι το poll. Θέλω λοιπόν το poll τώρα, να το, μπορείτε να το δείτε όλο. Θέλω να το στείλω, τι χρειάζεται να κάνω. Το μόνο που χρειάζεται είναι να πατήσω αυτό εδώ, που λέει open poll. Για να απαντήσω και στην ερώτηση που έκανε συνάδελφος. Βλέπετε αυτό το κουμπάκι που λέει Record Individual Responses. Αν το πατήσω αυτό το κουμπάκι, τότε καταγράφω και τις ατομικές απαντήσεις. Δηλαδή, ο Νίκος απάντησε αυτό, ο Μανώλης απάντησε εκείνο. Αυτή τη στιγμή δεν με ενδιαφέρει αυτό, οπότε πατάω το open poll. Εσείς λοιπόν τώρα έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε. Απαντήστε. Και βλέπετε κιόλας πώς το βλέπω εγώ, τη δική μου τη μεριά. Με το που έρχονται οι απαντήσεις, βλέπετε πώς καταγράφονται. Μου λέει ότι 27 άτομα δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα, οι υπόλοιποι είναι στη διαδικασία και 8 άτομα έχουν τελειώσει. Ας περιμένουμε 2 λεπτά. Να πιούμε και λίγο νεράκι. Συγγνώμη να σας ρωτήσω κάτι. Αυτό που βλέπετε εσείς στο status δεν πατήσατε όμως το record που έλεγε. Το status δείχνει ότι απαντάνε άνθρωποι. Το άλλο δείχνει ότι στις απαντήσεις των ανθρώπων θα λέει και τα ονόματα του καθενός. Εδώ θα πει... Ναι. Εδώ δηλαδή θα πει ότι τόσοι απάντησαν το Α και τόσοι το Β, ενώ στο άλλο θα έλεγε ο Γιάννης απάντησε το Α και ο Μαρία το Β. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτή να ρωτήσω τη στιγμή, κάτι. Λοιπόν... Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι το έχετε κάνει όμως από πριν, έτσι δεν είναι? Τώρα το έκανα, μπροστά σας. Δεν καταλάβατε τι θέλω να πω. Εγώ προετοιμάζω ένα μάθημα. Θέλω να κάνω κάποιες ερωτήσεις. Μπορώ τώρα τελευταία στιγμή. Καλύτερα δεν είναι να τις έχω κάπου έτοιμες. Βέβαια. Το προηγούμενο... Αυτό το έχω έτοιμο. Το προηγούμενο που συμπληρώσατε, αυτό που έλεγε για το MOOC, ποια ομάδα ήταν η καλύτερη, το είχα έτοιμο. Σας το έδωσα. Και πού το είχατε αποθηκεύσει? Δηλαδή πώς μπορείτε να το δουλέψετε το από πριν? Αυτό, αυτό το βλέπετε που λέει save εκεί. Ναι. Α, πατάω ναι. Το save και σώζεται. Δηλαδή, εσείς μπήκατε κάποια στιγμή στο δωμάτιο, το δουλέψατε, το αποθηκεύσατε και μετά το πήρατε. Ναι. Ναι. Α, εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Και μπορώ να ετοιμάσω ολόκληρα ερωτηματολόγια με πολλές ερωτήσεις και αν τα έχω. Να τα τροποποιώ και να τα χρησιμοποιώ συνέχεια. Δεν χάνονται αυτά. Να κάνω μια ερώτηση. Συγγνώμη, ένα λεπτό. Αφού και εσείς μπορείτε να το κατεβάσετε τώρα, δηλαδή αυτό το δικό μου, μπορείτε να το κατεβάσετε κι εσείς και να το χρησιμοποιείτε. Άμα πάτε πάνω στο file εδώ, το file, στο save, τώρα σου δίνει το save, το chat μόνο. Πριν όμως έλεγε εδώ και την επιλογή, μια στιγμή, open and share. Έδινε και την επιλογή. Μέσα στο save το λέει. Μέσα στο save, εντάξει. Το save. Ωραία. Λοιπόν, να σας δείξω μια στιγμή, είτε ότι τελειώσαμε όλοι. Μου λέει σε 18 δευτερόλεπτα τελειώνουμε. Θα πω εγώ, συμπληρώνει κανείς τώρα, για να δω. Όχι, εντάξει, έχουν τελειώσει όλοι. Πατάω το cancel να τελειώνουμε και αυτή τη στιγμή πρέπει να έχετε και τις απαντήσεις. Έχετε. Η απάντηση λέει, δεν τις έχετε? Όχι. Ωραία, τις στέλνω τώρα. Δεν είχα... Έχει ένα κουμπάκι που λέει poll results. Τώρα αυτή τη στιγμή πρέπει να τις έχετε. Ναι, ήρθανε. Οπότε έτσι κοιτάμε και τα ερωτηματολόγια. Και έτσι φτιάχνουμε τα ερωτηματολόγια. Να ρωτήσω κάτι. Για τα ερωτηματολόγια, ναι. Επειδή είχα χάσει τον ήχο, στην προηγούμενη άσκηση ήταν παρόμοια με αυτή που δείξατε? Ποια ήταν η προηγούμενη άσκηση? Το προηγούμενο ερωτηματολόγιο, γιατί είχε χαθεί ο ήχος. Το ίδιο, ναι, το ίδιο. Το άλλο ερωτηματολόγιο όμως το είχα φτιάξει μόνος μου.
και δεν σας είχα δείξει πώς το φτιάχνω. Σας έδειξα μόνο ότι υπάρχει δυνατότητα του ερωτηματολογίου και μπήκατε και τα απαντήσατε. Αυτό όμως τώρα σας έδειξα πώς το φτιάχνω. Και μπορείτε να το φτιάξετε εσείς. Έχω εικόνα, αλλά εντάξει, κατάλαβα ότι κάνατε. Εντάξει, ευχαριστώ. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, έτοιμο και το ερωτηματολόγιο. Για να δούμε τι άλλο μπορούμε να πούμε. Μάλιστα, τώρα πάμε σε αυτό με τα ονόματα. Να δείξουμε λίγο εδώ. Πάμε. Λοιπόν, ξαναπάω στο PowerPoint. Γυρίζω το πάλι πίσω. Ωραία. Τι άλλες ρυθμίσεις μπορώ να κάνω. Όταν με βλέπετε και κάνω έτσι και γυρνάω στο πλάι, επειδή ο δεύτερος υπολογιστής που είναι administrator, είναι μαθητής, αυτό που βλέπω είναι αυτό που βλέπετε και εσείς. Χρησιμεύει λοιπόν πολύ να έχουμε δύο υπολογιστές ή ένα υπολογιστή και ένα κινητό, εν πάση περιπτώσει, γιατί στο ένα βλέπουμε τι κάνουμε εμείς οι δάσκαλοι και στο άλλο βλέπουμε τι βλέπει ο μαθητής, για να είμαστε σίγουροι ότι έφτασε αυτό που πάμε να στείλουμε. Λοιπόν, τι άλλες ρυθμίσεις μπορώ να κάνω. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Με ρώτησε μία συνάδελφος, πώς να ρυθμίζω τα ηχητικά σήματα. Υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ένας τρόπος, ο πιο εύκολος γενικά, είναι από την εφαρμογούλα αυτή, χωρίς να μπούμε καθόλου μέσα στο σύστημα εδώ. Πατάμε πάνω το γραναζάκι που βλέπετε και εδώ επιλέγουμε το preference. Το που επιλέγουμε το preference, ένα από αυτά που μπορούμε να διαλέξουμε είναι το notifications. Βλέπετε εδώ αριστερά έχει ένα καμπανάκι. Οπότε τα notifications είναι όλα τούτα. Θα το ψάξετε και θα κάνετε αυτό που θέλετε. Δηλαδή, θέλετε να κάνει ένα beep αυτιά σας στο μικρόφωνο όταν μπαίνει κάποιος στην αίθουσα, να κάνει όταν φεύγει, να κάνει όταν σου σηκώνει χεράκι, να κάνει τέτοιο beep ή από το άλλο beep, όταν σου αφήνει μήνυμα στο chat, οτιδήποτε. Τέλος πάντων, μπορεί να ρυθμιστεί τέτοιου τύπου, το ρυθμίζεις από εδώ. Οπότε, να μην τα λέμε ένα-ένα τώρα, θα κάτσετε, θα ασχοληθείτε λίγο με αυτό και θα δείτε τι σας αρέσει και τι είναι προσωπικό γούστο. Δούμε ένα λεπτάκι. Να σας ρωτήσω κάτι. Το δικό μου παράθυρο για στο δωμάτιό μου δεν παρουσιάζεται αυτό το γραναζάκι. Γιατί? Το που δείχνουμε τώρα δεν είναι δωμάτιο. Το που δείχνουμε είναι η εφαρμογή που έχουμε στον υπολογιστή. Πριν όμως, για να βγούμε σε αυτό, πατήσαμε το γραναζάκι, είπατε, πάνω στο παράθυρο του WebEx. Όχι. Είναι η εφαρμογή που είναι πριν μπούμε στο δωμάτιο του WebEx. Ωραία, ναι, ακριβώς. Αυτό που μας βγάζει, το μακρόστενο. Εκεί δεξιά, λοιπόν, έχει αυτό το γραναζάκι. Σε μένα δεν το έχει. Γιατί? Είναι σίγουρο ότι έχετε το του Υπουργείου το... Ναι. Το εγγεγραμμένο. Ναι, ναι. Έχω κάνει activation. Μήπως παίζει ρόλο ο υπολογιστής επειδή είναι Mac? Όχι, όχι. Α, είναι Mac. Ναι. Ναι. Γιατί βλέπω ότι το Χ και την Παύλα την έχει αριστερά σε μένα. Αλλά το γρανάζι δεν βγαίνει. Ναι. Αυτό λοιπόν δεν το ξέρω ο ίδιος, γιατί εγώ δεν έχω Mac, αλλά μόλις μου το είπε χθες ένας συνάδελφος που είχε Mac και μου λέει: έχω ένα πρόβλημα, μου λέει, με το Flexi desktop. Να φέρω το πορτοφόλι, δώσω από το νερά. Κοιτάτε τα μικρόφωνα μόνο, αν θέλετε, σας ακούμε γιατί σας ακούμε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάει αυτό με το. Να ρωτήσω κάτι για αυτό που είπατε πριν. Σε μένα δεν έχει το preference αυτό το παραθυράκι το μακρόστενο. Έχει το schedule δεξιά. Το που βλέπουμε τώρα δεν είναι το ίδιο, δηλαδή. Α, όχι, όχι. Α, ωραία, ωραία. Τώρα το είδα. Τώρα, εντάξει. Οκ, εντάξει, ευχαριστώ. Το είδα. Λέω κι εγώ. Okay. Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο. Πώς αλλάζω ονόματα, φωτογραφίες κτλ. Να μην έχετε αυτά τα διπλά ονόματα. Μπορείς να το κάνεις και από εδώ, αλλά αυτό μερικές φορές κολλάει, μερικές φορές δεν πάει καλά. Δεν θα το κάνουμε από εδώ, λοιπόν. Θα το κάνουμε από εδώ. Όταν το Υπουργείο μας έστειλε ένα link για να μπορέσουμε να γραφτούμε. Το link ήταν αυτό που βλέπετε τώρα. Δηλαδή, αν αφαιρέσετε από το τέλος το όνομά μας και το meet που λέει, είναι αυτό. http://minedu.gov.gr/webex.com. Μόλις λοιπόν ξαναβάλουμε στο browser αυτή τη στιγμή αυτό το link που βλέπετε, μας εμφανίζει στο δωμάτιό μας. Μας ζητάει βέβαια ποιο είναι το mail μας και ποιος είναι ο κωδικός που δώσαμε. Για να γραφτούμε σε όλο αυτό το πράγμα, δώσαμε ένα κωδικό. Εμείς το φτιάξαμε το. Ξέροντας το κωδικό και το mail μας πάει σε αυτό το δωμάτιο. Αυτό είναι το δωμάτιο των ρυθμίσεων τώρα. Πώς αλλάζουμε το όνομα? Πάμε δεξιά,
Βλέπετε εκεί που λέμε κόκκινα γράμματα, δημιουργία προφίλ, όπως το Facebook. Αυτό το Γιάννης που βλέπετε δεξιά, το έκανα εγώ. Εκεί έλεγε John Georgiades. Όταν το πατήσεις λοιπόν αυτό, σε βάζει σε ένα άλλο παραθυράκι και σου λέει ποιο είναι το πραγματικό σου όνομα, γράφεις Γιάννης Georgiades. Εκεί που έλεγε John Georgiades, John Georgiades. Μετά πας από πάνω και λέει ποιο είναι το όνομα με το οποίο θες να εμφανίσεις στο δωμάτιο. Θα αναγράφω εγώ Γιάννης Georgiades, γιατί και εκεί έλεγε John Georgiades, John Georgiades. Οπότε γράφω και το όνομά μου πώς είναι το πραγματικό και το όνομά μου που θέλω να εμφανίζεται, το δωμάτιο. Εδώ λοιπόν να απαντήσω στην ερώτηση που κάνει ένας συνάδελφος. Αν θέλω το δωμάτιο να μην εμφανίζεται Γιάννη Τζορτζάκη, και θέλω να εμφανίζεται σαν η τεχνολογία του δευτέρου γυμνασίου, κάπως έτσι, το ονομάζω το δωμάτιο η τεχνολογία του δευτέρου γυμνασίου. Αυτό τώρα πώς το κάνω, μπορώ να το κάνω και από το όνομα, αλλά ο καλύτερος τρόπος είναι αφού τελειώσω με το όνομα και ξεπερδέψω. Πάω σε τούτο το γρανάζάκι που βλέπετε αριστερά, ή preference, και ρυθμίζω το δωμάτιο. Βλέπετε το βέλος το κεντρικό. Το που λέει Γιάννη Τζορτζάκης Personal Room, ό,τι και να γράψω εκεί, θα εμφανιστεί στο δωμάτιό μας. Αν θέλουμε λοιπόν το δωμάτιό μας να λέγεται όπως θέλουμε, το κανονίζουμε εκεί. Παρέλειψα να σας πω ότι εκεί δεξιά πάνω που λέει Γιάννης, εκτός του ότι βάζεις το όνομά σου, βάζεις και τη φωτογραφία σου. Και βάζεις ό,τι θες να εμφανίζεται σαν φωτογραφία σου. Αν θες ένα λουλουδάκι, ας πούμε, θα εμφανίζεται το λουλουδάκι. Αν δεις φωτογραφία σου, εμφανίζεσαι. Πάντως οι ρυθμίσεις γίνονται από εκεί πέρα δεξιά. Θα ανοίγει ένα ειδικό παραθυράκι. Λοιπόν, τι άλλο μπορούμε να ελέγξουμε εδώ? Το ένα είναι το όνομα του δωματίου. Το άλλο από κάτω είναι μπορούμε ακόμα και το σύνδεσμο να το φτιάξουμε εμείς και να μην τελειώνει το John Georgiades που είναι το mail μας για να τελειώνει σε κάτι άλλο. Για μένα προσωπικά αυτό δεν έχει σημασία, για κάποιους άλλους όμως έχει. Αν έχει δώσει κανείς κάνα mail, όπως υπάρχουν μερικοί, το mail τους είναι, εγώ, τι να πω τώρα, κάτι που δεν μοιάζει και πολύ για mail καθηγητή, θα μπορούσαν εκεί να το τροποποιήσουν και να το κάνουν και όπως έτσι. Επίσης, αυτόματο κλείδωμα δωματίου. Θυμάστε που σας είπα στην αρχή, συμφέρει μερικές φορές να μην έχουμε το μυαλό μας τους μαθητές που μπαίνουν για να το κλειδώνουμε. Εκεί λοιπόν μπορούμε να ρυθμίσουμε για να πούμε σε 10 λεπτά, στην ώρα που θα αρχίσει το μάθημα, το δωμάτιο θα κλειδώσει. Είναι ξεκλείδωτο, αλλά σε 10 λεπτά θα κλειδώσει. Μίζουμε το χρόνο, λοιπόν. Και το από κάτω αυτό που βλέπετε που λέει ενοικίαση, το εισαγωγικό, είναι μια πιο προχωρημένη δυνατότητα του να δώσεις σε κάποιον το δωμάτιό σου, χωρίς να είσαι εσύ καθόλου. Να τον κάνεις host δηλαδή και να γίνει host κανονικά, από το μηδέν. Αυτό για να το κάνεις λοιπόν, του στέλνεις mail και παίρνει αυτό ένα mail με το οποίο mail μπορεί να μπει σε host, σαν host ένα δωμάτιο. Σας λέω λοιπόν, υπάρχουν πολλοί τρόποι να μπει κάποιος σε ένα δωμάτιο, να βγει και να κάνει διάφορα. Δεν νομίζω ότι το χρειαστεί κανείς από εσάς αυτό, αλλά μια και το έχουμε εδώ πέρα, να το πούμε. Λοιπόν, ένα τελευταίο τώρα που σχετίζεται και με τα δωμάτια, με τους μαθητές που πατήνει το τελευταίο που θα πω. Πώς προγραμματίζω επόμενες συναντήσεις? Είναι μια απονεμένη ιστορία αυτή εδώ. Εύκολη μένα, αλλά οδηγεί σε κάτι το οποίο είναι λίγο απροσδόκητο. Πρώτα απ' όλα δεν το κάνεις από εδώ. Από εδώ δεν προγραμματίζεις τίποτα γιατί κολλάει. Πάμε στο browser. Το browser λοιπόν, από εκεί που είσαι μέσα, αυτό το δωμάτιο που βλέπετε τώρα είναι το προηγούμενο. Δηλαδή, για να γυρίσω πίσω, το ίδιο δωμάτιο που είναι αυτό, αυτό είναι το δωμάτιο. Εδώ έχουμε επιλέξει το γρανάζάκι αριστερά του preference. Αν όμως δεν επιλέξουμε το γρανάζάκι και πάμε εδώ πέρα και επιλέξουμε το πρώτο κουμπί, εκεί το meetings, του δίνει μέσα ένα ημερολόγιο και μπορείς να κάνεις τον προγραμματισμό σου. Καθορίζεις λοιπόν τη μέρα που θα κάνεις την επόμενη συνάντηση, καθορίζεις πώς θα ονομαστεί η επόμενη συνάντηση, καθορίζεις από τι ώρα μέχρι τι ώρα θα είναι, πόση ώρα θα διαρκέσει κτλ. Πατάς OK, προχωράνε τα πράγματα κανονικά, του λέει πώς θα ονομαστεί αυτό, γράφεις το όνομά σου, γράφεις το όνομά του τέλος πάντων, ρυθμίζεις ό,τι είναι να ρυθμίζεις, μπορείς να στείλεις κάτω που βλέπετε που λέει attendees, έχει ένα κενό, μπορεί να στείλεις, να γράψεις τα mail, οπότε θα πάει αυτόματα mail σε αυτούς που είναι προσκαλεσμένοι. Πατάς λοιπόν όλα τα OK και τα λοιπά, άμα θέλετε να το ψάξετε αυτό. Το τελικό αποτέλεσμα λοιπόν που βγαίνει, αφού τα έχεις προγραμματίσει όλα, τα έχεις ονομάσει. Βλέπετε εδώ είχα στείλει και εγώ, έβαλα σε ένα mail, ένα επάλληλο που είχαμε μια συνάντηση με το σύλλογο, έβαλε και το mail του σχολείου, πήγε και το mail του σχολείου, όλα ωραία και καλά. Πατάς και το start meeting δεν το πατάς, αν το πατήσεις θα σε πάει στο meeting. Αλλά εν πάση περιπτώσει τα έχεις κάνει όλα, τελειώνεις λοιπόν και εμφανίζεσαι με αυτό το οποίο κάτω εδώ βλέπετε που λέει εξοικείωση
Το P81 ήταν μια συνάντηση που είχαμε εκπαιδευτικού τη ειδικότητά του. Μετά έλεγε εξοικείωση με WebEx β2, ήταν με του συναδέλφου που κάνουμε στο β' επίπεδο. Μετά από κάτω που λέει γνωριμία με το WebEx, εσπερινό, επάλ κτλ. Ήταν αυτό με το επάλ. Το στέλνω λοιπόν και το mail και λέω: ωραία, το κάναμε και επαγγελματικά. Στείλαμε και το mail και ανακαλύπτω ότι αυτό το δωμάτιο εδώ δεν είναι το ίδιο με το δωμάτιο του πάνω. Δηλαδή δεν είναι το δωμάτιο το δικό μας. Οπότε, αν πατήσεις να πας στο δωμάτιο το δικό σου, το δικό μας, με το πράσινο το κουμπί το μεγάλο πάνω, και πάει στο δωμάτιο. Αν πατήσεις το κάτω, αυτό που λέει start, σε πάει σε άλλο δωμάτιο. Πού χρησιμοποιείται τώρα αυτό? Αυτό χρησιμοποιείται. Πού εκτιμώ. Ας πούμε ότι είναι κάποιος και είναι διευθυντής δευτεροβάθμιας ή δεν ξέρω, είναι κάτι τέλος πάντων, θέλει να καλέσει κόσμο πολύ. Και δεν θέλει να τον καλέσει στο δικό του δωμάτιο, αλλά θέλει να τον καλέσει γενικώς. Τότε βάζει κάποιο πληροφορικό και του λέει: φτιάξε μου, σε παρακαλώ, μια συνάντηση. Έρχεται ο πληροφορικός και λέει: ωραία, θα σου φτιάξω μια συνάντηση. Λοιπόν, κάνει ακριβώς αυτό που σας είπα τώρα και του δίνει το σύνδεσμο εδώ. Ειδοποιεί και με mail όλους τους ανθρώπους που έχουν. Οπότε πάνε όλοι σε ένα δωμάτιο άγνωστο. Δεν οδηγεί. Αυτό έχει ένα κωδικό στο τέλος. Δεν λέει, δεν τελειώνει Τζον Τζορτζάκης, τελειώνει ένα νούμερο, το οποίο είναι 16 ψήφι, δεν ξέρω πώς. Πάνε λοιπόν όλοι σε αυτό το δωμάτιο και συναντιούνται. Δεν ανήκει σε κάποιον συγκεκριμένα. Είναι ένα δωμάτιο προγραμματισμένο, το οποίο χάνεται μετά. Μία περίπτωση να το χρησιμοποιήσει είναι αυτό. Δεύτερη περίπτωση, αν θες οπωσδήποτε να κάνεις συνεργασία σε ομάδες, και αν έχεις μαθητές τους οποίους τους έχεις εκπαιδεύσει και τους εμπιστεύεσαι κτλ. Έχεις φτιάξει 4 δωμάτια τέτοιου τύπου. Έχει στείλει τα αντίστοιχα mail στους μαθητές. Οπότε βγαίνουν οι μαθητές από το δωμάτιο το δικό σου, πάνε και μπαίνουν σε αυτά τα 4, συνεργάζονται και μετά ξαναγυρίζουν στο δικό σου και κάνουν αυτή την ιστορία. Τώρα, πόσο εύκολο είναι αυτό, πόσο παραγωγικό, δεν είμαι σίγουρος, αλλά απλώς σας το λέω ότι υπάρχει δυνατότητα. Επίσης, όταν έρθει η ώρα να γίνει το meeting, εμφανίζεται και κάτω δεξιά αυτό που βλέπετε στον υπολογιστή σου. Πετάγεται ένα παράθυρο και σου λέει: σε 10 λεπτά μπες μέσα, ξεκινάει. Βέβαια υπάρχουν και άλλες δυνατότητες. Υπάρχει και δυνατότητα να το βάλεις στο Google, υπάρχουν εφαρμογές στο calendar του Gmail κτλ. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά την παρουσίαση. Ερωτήσεις. Εδώ να ρωτήσω κάτι σχετικά με την αποστολή των email. Ναι. Γιατί είχε όταν πήγαμε να στείλουμε email δημιουργήθηκε ένα θέμα. Ναι. Να μην βλέπει ο ένας τα email του αλλουνού, τις διευθύνσεις. Και αναγκαστήκαμε να το κάνουμε με κρυφές κοινοποιήσεις. Εδώ πέρα φαίνονται τα email ή πρέπει να δηλαδή κρυφούν η κρυφή κοινοποίηση? Για να είμαι ειλικρινής, πρέπει να το δείτε αυτό. Δηλαδή, εγώ αυτό δεν το έχω χρησιμοποιήσει με ένα email που το χρησιμοποίησα. Δεν έβαλα πολλά για να δω τι κάνει. Και όταν μας έστειλε διευθυντής δευτεροβάθμιας που το έκανε έτσι που λέω, μου φαίνεται έχει έρθει προσωπικό σε μένα. Δεν νομίζω να μπορούσε να δω τους άλλους. Δεν είμαι όμως τελείως σίγουρος. Δεν είμαι τελείως σίγουρος. Πρέπει να το ψάξει κάποιος αυτό. Γιατί υπάρχει πρόβλημα εκεί. Ναι, εγώ πάντως λέω ότι δεν πρέπει να το χρησιμοποιείτε αυτό. Δηλαδή η δική μου η προσέγγιση είναι στείλε το link και μάλιστα εξαρτάται τώρα ποιος είσαι. Δηλαδή τι ρόλο έχεις. Αν είσαι εκπαιδευτικός. Πιθανόν, αν είσαι εκπαιδευτικός και απευθύνεσαι σε μαθητές, πιθανόν δεν πρέπει να το ξέρουν όλοι το δωμάτιό σου. Πιθανόν λέω. Γιατί θα έχει συνεχείς κρούσεις να μπουν μέσα στο δωμάτιο και κάποιοι που δεν πρέπει να μπουν στο συγκεκριμένο μάθημα. Τι την έννοια. Θα πρέπει να είσαι λίγο έτοιμος να χωρίζεις τους μαθητές. Αν είσαι όμως συντονιστής που είμαι εγώ το βάζω στην υπογραφή μου το WebEx στο δωμάτιο. Γιατί δεν έχω κανένα πρόβλημα να έρθει κάποιος να συζητήσουμε, να μιλήσουμε. Οπότε εγώ θέλω να με βρίσκουν. Ο εκπαιδευτικός τώρα που έχει μαθητές μπορεί να μην θέλει να το βρίσκουν. Οπότε αποφασίστε αν κάνει. Το να δίνει όμως ανώνυμο δωμάτιο κρυφό είναι πολύ μπλέξιμο, πιστέψτε με. Δηλαδή φανταστείτε, ο ένας μαθητής θα ξέρει τη διεύθυνση. Ο άλλος μαθητής θα ξέρει το ανώνυμο δωμάτιο. Μετά στο άλλο μάθημα θα αλλάξει το ανώνυμο δωμάτιο. Δεν θα ισχύει το προηγούμενο mail, θα ισχύει το καινούριο mail. Θα λέει ένας τον άλλο το πήρε στο mail, τι έγινε. Ενώ έχει ένα συγκεκριμένο. Αν έχει κάποιο ένα σπίτι με μια σταθερή διεύθυνση και ο άλλο έχει ένα σπίτι που αλλάζει διεύθυνση κάθε μέρα. Απόψη μου τώρα αυτή. Ο κάποια άλλη ερώτηση. Συγγνώμη, μπορώ να ρωτήσω. Ναι.
Πώς βάζει τα ηχαδητικά τα... Δεν ακούστηκε η ερώτησή σας σε μένα καθόλου. Πώς μπορούμε να βάλουμε τα ονοματεπώνυμα των μαθητών μας τα ηχαδητικά σε ποιά θα συμμετέχουν. Πώς μπορούμε να βάλουμε τα ονοματεπώνυμα των μαθητών μας μέχρι κέρδος. Αλφαβητικά. Τα ονοματεπώνυμα μπαίνουν αλφαβητικά με τη σειρά στους participant. Αν λοιπόν είναι γραμμένα σωστά, θα μπουν αλφαβητικά μόνος. Αν όμως ο ένας μαθητής το έχει γράψει ελληνικά και ο άλλος το έχει γράψει με γκρίκλεις και ο ένας έχει αφήσει ένα κενό μπροστά κτλ, θα μπουν ανακατεμένα. Παρακαλώ. Να ρωτήσω κάτι. Μπορώ να στείλω mail στους μαθητές μου μέσω του e-class και να τους ειδοποιήσω για τη συνάντηση δίνοντας το συνδυασμό μου. Βέβαια. Το e-class τώρα έχει δικό του σύστημα mail. Το e-class στέλνει mail μόνο του. Οπότε οτιδήποτε βάλετε εκεί, τότε είναι άλλο θέμα. Έτσι είναι στην ασύγχρονη. Από το e-class πάντως φεύγουν mail και πάνε στα mail των μαθητών. Ναι, για να τους ειδοποιήσω για σύγχρονη. Ναι, γιατί όχι. Okay, ευχαριστώ. Μια χαρά. Επίσης, να ξέρετε, η εξαποστάσεως εκπαίδευση, για να πω και κάτι πολύ δικαίω στις δάκες που σας είπα πριν, η εξαποστάσεως εκπαίδευση είναι πολύ σοβαρό πράγμα, αποδεδειγμένης αξίας και σε πολλές περιπτώσεις έχει και αποτελέσματα καλύτερα για τη συμβατική εκπαίδευση. Βέβαια, αυτό που κάνουμε τώρα δεν είναι εξαποστάσεως εκπαίδευση. Δεν μπερδεύουμε, λέει, τα πράγματα. Η εξαποστάσεως εκπαίδευση, εκτός του ότι θέλει ένα σωρό προετοιμασία και συγκεκριμένες τακτικές που πρέπει κάποιος να εφαρμόσει, τις οποίες σπουδάζει χρόνια για να τις κάνει, δεν είναι απλώς. Δηλαδή, αν ήταν σε ένα σεμινάριο κάποιος να μπορέσει να κάνει εξαποστάσεως εκπαίδευση, είναι σαν να λέμε, κάνε ένα σεμινάριο μια εβδομάδα και θα γίνεις μαθηματικός, καθηγητής μαθηματικών, μια εβδομάδα. Δεν γίνεται. Όπως δεν γίνεται το ένα, δεν γίνεται και το άλλο. Μπορούμε βέβαια να πούμε κάποιες καλές πρακτικές και να τις εφαρμόσουμε, να τα κάνουμε κάπως καλύτερα αυτό που κάνουμε. Όμως, η βιβλιογραφία λέει ότι ένα πετυχημένο μάθημα σε εξαποστάσεως εκπαίδευση θέλει σχεδιασμό 6 με 9 μήνες, ένα μάθημα πλέον τώρα, 6 με 9 μήνες, από πολλά άτομα, όχι από ένα άτομο, και ολόκληρη μεθοδολογία για να μπορέσει να είναι καλό και επιτυχημένο τόσο όσο ένα συμβατικό μάθημα. Όμως, αυτό που συμβαίνει τώρα είναι κάτι το οποίο ονομάζεται επίγουσα αποστάσεως διδασκαλία. Δεν είναι εξαποστάσεως εκπαίδευση. Είναι επίγουσα εξαποστάσεως διδασκαλία. Και είναι με λίγα λόγια ό,τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτή την κατάσταση που είμαστε. Και τι μπορούμε να κάνουμε. Πάρε μια πλατφόρμα για την ασύγχρονη, πάρε και μια για τη σύγχρονη και προσπάθησε με αυτό να κάνεις κάτι. Το πρώτο κάτι που κάνεις είναι να έρθεις σε επαφή με τους μαθητές. Να μην αισθάνονται οι μαθητές μόνοι τους. Να τους βλέπεις, να μιλήσετε, να πείτε κάτι και να ξανακάνεις επαναλήψεις σε πράγματα πιο βαθιά από αυτά που ήδη έχεις κάνει. Είναι το πρώτο βήμα. Τώρα, ανάλογα πώς θα πάει το θέμα με τον ιό, θα δούμε και τη συνέχεια πια. Όμως, η εξαποστάσεως εκπαίδευση, τόσο την βαθιά, στηρίζεται σε τρία εργαλεία. Το πρώτο είναι σύγχρονη, το δεύτερο είναι η ασύγχρονη και το τρίτο είναι η μεικτή, το blended learning. Υπάρχουν πολλοί, και εγώ είμαι από αυτούς, που λέει ότι τα άλλα δύο μόνα τους δεν αποδίδουν στο μάξιμο. Δηλαδή θέλει και το ένα και το άλλο. Και μπορείτε να το σκεφτείτε και μόνοι σας, δηλαδή ότι θα μπορούσε κάποιος να χρησιμοποιήσει τη σύγχρονη, παραδείγματος χάρη, για να βάλει στα παιδιά κάτι να κάνουν, ώστε ότι να μιλήσει και να έρθει κοντά τους και να τους υποστηρίξει ψυχολογικά και όλα αυτά. Όλο σαν μάθημα του. Να τους βάλει το μάθημα να κάνουν κάτι, να έχει την εκφώνηση δηλαδή, έτσι, αυτού που να κάνουν. Μετά στην ασύγχρονη θα μπορούσε να έχει το υλικό το οποίο χρειάζεται να ασχοληθούν οι μαθητές να το πάρουν για να κάνουν αυτό που να κάνουν. Και μετά πάλι σύγχρονοι για να πούνε τις ερωτήσεις τους ή τα αποτελέσματά τους. Θα μπορούσε να γίνει και ανάποδα. Δηλαδή να βάλει στην ασύγχρονη να έχει μέσα την εκφώνηση και τα περιεχόμενα, και μετά στη σύγχρονη για τις απορίες. Εν πάση περιπτώσει, ο συνδυασμός είναι το καλύτερο για μένα. Υπάρχει δυνατότητα να μείνουν τα ονόματα των μαθητών και μετά τη συνάντηση που έχουμε, ώστε να δούμε ποιοι παρακολούθησαν και ποιοι όχι, ας πούμε, σε ένα παρουσιολόγιο. Ναι, θα τους βάλετε να μιλήσουν στο chat. Δηλαδή θα τους πείτε, γράψτε όλοι στο chat το όνομά σας ότι είστε εδώ και μετά το chat σώζεται. Οπότε τους έχετε. Ευχαριστώ.
Εγώ θα ήθελα να σας παρακαλώ, επειδή σίγουρα δεν ξέρω, εγώ τουλάχιστον δεν θα μπορώ να συνακρατήσω όλα αυτά τα οποία είπατε και δείξατε, δεν μπορώ να τα συγκρατήσω όλα. Αν είχατε την πρόβλεψη να το αποθηκεύσετε αυτό το οποίο κάνετε αυτή τη στιγμή και αν θέλετε και αν μπορείτε, το μπορείτε νομίζω, αν το θέλετε, αν δεν σας κολλεί τέλος πάντων κάτι, θα μπορούμε να το έχουμε ως παρουσίαση, να μας το στείλετε το συμμετοχόντων εδώ που να μπορούμε να το ξαναδούμε και μία, να δούμε την επιλογή, την πρώτη, τη δεύτερη. Σίγουρα θα το εμπεδώσουμε καλύτερα. Αυτό είναι κάτι στο φωτόδεντρο, πατάει λοιπόν διάφορα πράγματα, γίνονται διάφορα, βλέπετε μακραίνει εδώ, κάνει διάφορα κτλ. Υπάρχει περίπτωση όμως σε κάτι το, να πέσει στο φωτόδεντρο σε κάτι το οποίο έχει δημιουργηθεί παλιότερα. Υπάρχει περίπτωση να βρει μία εφαρμογή του φωτόδεντρου που δεν λειτουργεί. Παραδείγματος χάρη, να δει κάτι τέτοιο. Λέει εδώ, κάνε κλικ για ενεργοποίηση της προσθήκης Adobe Flash Player. Επειδή αυτός ο Flash Player κάποτε υπήρχε στους browser, έπαιζε τις εφαρμογές αυτές, αλλά τώρα τελευταία δεν υπάρχει, να σας δώσω και το link για να το στήσετε αυτό, για να μπορεί να παίζουν αυτά τα πράγματα. Γιατί είναι κρίμα να υπάρχουν στο φωτόδεντρο και να μην παίζουν. Αν υπάρχει εφαρμογή, επειδή εδώ πέρα την έχω στήσει που βλέπετε, μόλις πατήσω εδώ, μου βγάζει ένα μενού και λέει «Επιτρέπεται να τρέξει». Λέω «Ναι, επιτρέπεται». Και μόλις το πατήσω, τρέχει κανονικά. Βλέπετε. Από εδώ και πέρα τρέχει. Δεν δουλεύω. Οπότε, να σας δώσω και αυτό και να σας κλείσω. Και σας πήρα και πάρα πολύ ώρα. Θέλετε να πείτε κάτι άλλο μέχρι να το δώσω αυτό μια στιγμή. Το link. Το link, λοιπόν. Ωραία. Ένα λεπτάκι. Λέω, αν δεν παίζει το φωτόδεντρο, θα κάνετε κλικ εδώ. Δώσω τώρα. Ορίστε, οπότε το έχετε και αυτό για να το στήσετε. Λοιπόν, ευχαριστώ για την παρουσία σας. Υπάρχει καμιά άλλη ερώτηση? Ευχαριστούμε. Καλό Πάσχα. Καλό Πάσχα. Λοιπόν, είστε καλά. Καλή Ανάσταση. Καλό Πάσχα σε όλους. Ευχαριστούμε. Καλή Ανάσταση. Χαίρετε. Εγώ τώρα δεν το κλείνω. Χαίρετε. Δεν το κλείνω μέχρι να βγείτε όλοι για να πάρετε το τέλος. Εντάξει. Καλό Πάσχα. Χαιρετώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό Πάσχα.